Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Χριστουγεννιάτικα, γιορτινά, έχουμε μαζί μας την αγαπημένη φίλη του καναλιού, τη δόκτωρα Βασιλική Πηγή Χριστοπούλου, τη Βίκη μας, η οποία, όπως γνωρίζετε περισσότεροι από εσάς, γιατί την έχουμε ξαναφιλοξενήσει και θέλουμε να τη φιλοξενήσουμε και στο μέλλον, είναι ακαδημαϊκός, Ελληνίδα, η οποία ζει και εργάζεται στο Παρίσι. Είναι και διδάκτορ φιλοσοφίας, αλλά και διδάκτορ ψυχολογίας. Σας άρεσε πάρα πολύ το πρώτο βίντεο που κάναμε τη Βίκη. Ζητήσατε να το επαναλάβουμε. Τώρα που την έχουμε βρει μέσα στις γιορτές, που έχει λίγο χρόνο να μας δώσει, είχε την καλοσύνη η Βίκη να είναι εδώ μαζί μας και να μιλήσουμε σήμερα για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο έχει επιλέξει η ίδια. Βίκη μου, καλώς όρισες, χρόνια πολλά. Καλώς σας βρήκα, Θέκλα μου. Χρόνια πολλά σε όλους και ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Το υποσχέθηκα και είμαι πάλι μαζί σας. Είναι πολύ ευχαριστή. Τις υποσχέσεις σου τις τηρείς. Προσπαθώ και είναι πολύ σημαντικό για μένα, γιατί δεν υπήρχε υποχρέωση. Υπάρχει η χαρά να μοιραστώ μαζί σας κάποια πράγματα, χωρίς τίποτα να με υποχρεώνει στην ουσία. Αλλά υπάρχει η αγάπη και η φιλία που είναι πάντα εκεί. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Και μας τιμά το γεγονός ότι είσαι μαζί μας. Λοιπόν, πες μας λίγο για ποιο θέμα επέλεξες να μας μιλήσεις. Λοιπόν, Θέκλα μου, επέλεξε ένα θέμα το οποίο, όπως σου έλεγα κατευθείαν, θα αποτελέσει το έναυσμα και το πρώτο μέρος, την εισαγωγή αν θέλεις, το πρώτο βήμα για να αναπτύξουμε αργότερα στο επόμενο βίντεο ένα καθαρό ψυχολογικό θέμα που είναι κοινό της αμόρφωσης του χαρακτήρα. Είχα πάρει έτσι ενδεικτικά την έκφραση, την φράση του Ηράκλειτου, χαρακτήρας ήθος ανθρώπου, ήθος ανθρώπου δαίμων, που σημαίνει το ήθος, δηλαδή ο χαρακτήρας, είναι η μοίρα, είναι ο Θεός του ανθρώπου. Και θα ήθελα με μια ψυχαναλυτική προσέγγιση να μιλήσουμε για το πώς χαράσετε ο χαρακτήρας, εξού και η λέξη χαρακτήρας, τι ξεχαράσετε, τι μπορούμε εμείς να κρατήσουμε και τι να αλλάξουμε στη συνέχεια. Και πριν να μιλήσω για αυτό το θέμα, θέλησα να κάνω μια εισαγωγή με ένα πολιτισμικό, ανθρωπολογικό, φιλοσοφικό υπόβαθρο γύρω από την έννοια του προσώπου. Ο τίτλος που έδωσα είναι «Από το προσωπείο στο πρόσωπο» και θα μπορούσα να συνεχίσω λέγοντας «Από το πρόσωπο στο βλέμμα, από το βλέμμα στην εικόνα και πάλι στο προσωπείο» για να κάνουμε ένα κύκλο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Αμέσως να πω ότι η αρχαιολογική λέξη για τη μάσκα είναι το προσωπείο. Όταν λέω λοιπόν προσωπείο, μεταφράστε μάσκα. Θέλω να κάνουμε μία διαδρομή, ένα ταξίδι, ξεκινώντας από κάτι σύγχρονο, γι' αυτό θα περάσω από μία ταινία, από κάτι που μας μιλάει σήμερα και θα κάνουμε ένα flashback γυρνώντας προς τα πίσω για να δούμε τι ήταν το προσωπείο στην αρχαιότητα, γιατί δεν υπήρχε αυτό που ονομάζουμε σήμερα υποκείμενο και πρόσωπο. Πώς φτάσαμε από το απρόσωπο του προσωπείου και της μάσκας στην ανάδυση του υποκειμένου μέχρι τον ακραίο υποκειμενισμό της νεωτερικότητας και μετανεωτερικότητας που μας δημιουργεί κάποια προβλήματα. Εντάξει, γιατί φτάνουμε από το ένα άκρο στο άλλο άκρο. Θα δούμε πώς γεννιέται το υποκείμενο, πώς γεννιέται η ταυτότητα, πόσο σημαντικό είναι για μας και ιδίως για την ψυχολογία να γεννηθεί το υποκείμενο και να εκφραστεί, να δώσουμε λόγο στον εσωτερικό άνθρωπο που δεν υπήρχε, αλλά και ποια είναι τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργούνται γύρω από αυτό. Λοιπόν, είναι μία διαδρομή, έτσι έδωσε όλο το πανόραμα. Η Βίκη έχει φτιάξει μία παρουσίαση. Τη βλέπεις, Βίκη, την παρουσίαση τώρα στην οθόνη. Ω, γιατί μου αρέσει να δίνω ένα σιμπό, όπως το λένε, μια βάση. Βάζω καμιά φορά εικόνες και είναι όμορφο αυτό, χωρίς να αντικαθιστά. Τη βλέπεις την παρουσίαση τώρα στη δικιά σου οθόνη. Βλέπω την πρώτη εικόνα που έβαλα, που μου αρέσει πολύ, έτσι αυτή η μάσκα και το βλέμμα από πίσω. Έτσι θα είναι εισαγωγή. Γράφει ο ομφαλός της γης, γράφει κάτω. Ναι, γιατί το είχα πάρει από κάπου αλλού. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Ο ομφαλός της γης είναι ποιος? Στους δελφούς. Στους δελφούς. Η δελφή θεωρεί ότι είναι ο ομφαλός της γης, δηλαδή το κέντρο. Και βέβαια το γνώρισα αυτόν.
αυτό που υπάρχει έτσι στην αυτό που είναι ο χρησμός. Ο Σοκράτης πήγε στο δελφείο στο μάντιο των δελφών και του είπαν ότι είναι πιο σοφός άμμος κτλ. Ναι, μας οδηγεί βέβαια στην αυτογνωσία. Λοιπόν, μπορούμε, ξέρεις, Θέκλα, να διατρέχουμε ένα-ένα τις εικόνες. Βεβαίως, πάμε στην επόμενη. Να τα σχολιάζουμε, να μένουμε σε μερικά, να ξεπερνάμε κάποια άλλα. Ξεπέρασε το, αυτό είναι η τίτλη που είχα βάλει. Είναι ελληνογαλλικό, δηλαδή κάποια τα έχω αφήσει στα γαλλικά. Γιατί... Έχουμε και γαλλόφωνους. Έχουμε και γαλλόφωνους, βεβαίως. Αλλά εγώ θα τα μεταφράζω και κάποια... έχω προσθέσει κάποια slides στα ελληνικά. Και θα σε αφήνω, βεβαίως, Θέκλα μου, να κάνεις τις παρεμβάσεις σου και όπως στο έλεγα και κατηδίαν, αν μιλάμε για όλα αυτά τα θέματα, είναι για να μιλήσουμε για το σήμερα και για εμάς. Δηλαδή, πώς μας εμπνέουν και πώς έτσι τροφοδοτούν. Εδώ έχεις μία βενετσιάνικη μάσκα. Μία βενετσιάνικη μάσκα, ναι, γιατί έχω εμπλέκω έτσι όλες τις εποχές. Σε αυτό το πρώτο slide έχω βάλει... όλη τη διαδρομή που μπορούμε να κάνουμε, έτσι, με λίγες λέξεις, πώς περνάμε από το προσωπείο στο πρόσωπο. Και λέω ότι από το προσωπείο το αρχαίο, που είναι η μάσκα των Ελλήνων, και η Λατίνη βέβαια το μετέφρασαν ως persona, είναι το ίδιο πράγμα, persona, μάσκα, είναι η μάσκα του αρχαίου θεάτρου. Ετυμολογικά βέβαια οι Ρωμαίοι το ονόμασαν persona, γιατί μέσα από αυτή, διαμέσου της μάσκας, περνάει η φωνή. Το σώτο, δεν ξέρω πώς το λένε τα λατινικά, personare. Και στη συνέχεια, ο χριστιανισμός είναι αυτός που θα μιλήσει για την έννοια του προσώπου και θα του δώσει μια οντολογική, μεταφυσική χρειά και θα μιλήσει για τη μοναδικότητα του προσώπου, θα μιλήσει για έναν Θεό που ενσαρκώνεται κτλ. Δεν έχουμε αυτή την έννοια στην αρχαιότητα, γιατί δεν υπάρχει και η έννοια του υποκειμένου. Υπάρχει ο μικρόκοσμος και ο μακρόκοσμος και ο άνθρωπος είναι πολίτης σε μια πόλη. Δεν υπάρχει το εγώ με την έννοια του υποκειμένου όπως την εννοούμε από τον Καρτέσιο και μετά. Και βεβαίως, αφού είναι μια ολόκληρη ιστορία πίσω από όλα αυτά, φτάνουμε μέχρι την έννοια του νομικού προσώπου σήμερα. Φτάνουμε στα δικαιώματα του ανθρώπου. Δεν υπάρχουν δικαιώματα του ανθρώπου στην αρχαιότητα, γιατί δεν υπάρχει, είπαμε, το υποκείμενο. Υπάρχει η ομάδα, υπάρχει η πόλη, υπάρχει η κοινωνία κτλ. Μέχρι τα λεγόμενα dual subjective, δηλαδή τα υποκειμενικά δικαιώματα, και μέχρι ακόμα, αν ήθελα να το πάω πάρα πολύ μακριά, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε σήμερα ακόμα και για τη ρομποτική και για την τεχνητή νοημοσύνη και πώς έχουμε φτάσει σε... Η τεχνική έχει φτάσει σε όλα αυτά τα... Θα αλλάξω να πάω παρακάτω. Ναι, τώρα ανέλησα, αν μπορούμε να το πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εγώ λέω να αρχίσουμε από κάτι σύγχρονο και μετά να πάμε προς τα πίσω. Θα αρχίσω με μία μνήμα, μόνο μνήμα, χωρίς να το αναλύσω βέβαια μέχρι το τέλος, θα ήταν πολύ περίπλοκο, της πολύ σημαντικής ταινίας του Ingmar Bergman, Persona. Εντάξει, με τις δύο αυτές ιστορίες, μπορεί να το προχωρήσεις. Αυτό ήταν απλώς κάτι που έβαλα από το φιλμ και φαίνεται ότι εκεί έχουμε ένα είδος puzzle που τα δύο πρόσωπα έτσι τείνουν να συγχωνευτούν. Λοιπόν, η πρεμιέρα της ταινίας γίνεται στις 18 Οκτωβρίου του 1966. Το φιλμ αποτελεί μια αριστουργηματική μινιμαλιστική σπουδή πάνω στη γυναικεία φύση, την ψυχολογία της χαμένης, η μη διαμορφωμένη ταυτότητα στην ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης. Επιμένω ότι μιλάμε για τη χαμένη ταυτότητα ή τη μη διαμορφωμένη ταυτότητα. Δηλαδή δεν είναι απλώς κάτι που το έχω χάσει και ψάχνω να το βρω, αλλά κάτι που δεν έχει καν διαμορφωθεί, ενώ υπάρχει ένα προσωπείο, όταν πέφτουν οι μάσκες, δεν βρίσκω καν την ταυτότητα. Θα το δούμε αυτό με τις δύο γυναίκες. Στο έργο. Λοιπόν, ο Bergman βρίσκεται στο αποκορύφημα της καριέρας του με αυτή τη ταινία και μάλιστα πολλοί είπαν ότι ήταν η ταινία γιατρικό, η ταινία φάρμακο, γιατί ο ίδιος βρισκόταν στο ψυχιατρίο και ήταν πάρα πολύ... έτσι άρρωστο, δεν ξέρω τι είχε ακριβώς, αλλά είχε κάποια θέματα με την ταυτότητά του, βρισκόταν σε ένα παραλήρημα και κάποια στιγμή βλέποντας δύο νοσοκόμες, τη συνέδεσε
τη συνέδεσε έτσι στο μυαλό του, του έδωσε τέλος πάντων την ιδέα για να δημιουργήσει αυτή την ταινία που είχε άμεση σχέση με τον εαυτό του. Βλέπουμε κάποιες ονειρικές εικόνες, κάποιες σκηνές φαντασίας, κάποιες γωνίες λήψης που προσανατολίζουν. Ξέρουμε ότι ο κινηματογράφος, όπως και η υπογραφική βεβαίως, μπόρεσαν να απεικονίσουν κάποιες φορές τον ονειρικό εσωτερικό μας κόσμο. Γι' αυτό έχουμε και περάσαμε και από μία αντίληψη σε κάποια άλλη μέσα από την τέχνη. Δεν είμαστε έτσι στο ρεαλισμό, είμαστε σε ένα ονειρικό έτσι, περιβάλλον. Και έχει να κάνει όλο αυτό με την απώλεια της ταυτότητας και άρα την ενέδωση αυτοκαταστροφής, των destruction, ή θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την απώλεια των κοινωνικών προσωπείων, αλλά δεν ξέρουμε αν θα βρούμε και τον εαυτό μας αν πέσουν τα προσωπία. Είναι αρκετά περίπλοκο, γι' αυτό θα προσπαθήσω να μην να το παρουσιάσω. Λέει η φιλόσοφος μέσα σου αυτή. Ναι, σίγουρα, και προσπαθεί να μιλήσει και ελληνικά και δεν βρίσκει πάντα τις λέξεις της. Η επόμενη εικόνα δείχνει αυτές τις δύο γυναίκες, αυτές τις δύο γυναίκες, η Liv Ullmann. Η μία είναι μία ηθοποιός και η άλλη είναι μία νοσοκόμα. Η ηθοποιός αυτή βρίσκεται σε μία αναπαράσταση της Ηλέκτρας και ξαφνικά παθαίνει ένα είδος από προσωποποίησης, θα πούμε τι είναι αυτό, τα εγκαταλείπει όλα και πέφτει σε μία σιωπή που θα μπορούσε να είναι ένα είδος κατατονίας. Δεν μιλάει, δεν μπορεί να αρθρώσει λέξη και η ψυχίατρος που την παρακολουθεί την στέλνει σε ένα παραθαλάσσιο μέρος μαζί με μία νοσοκόμα που της κρατάει συντροφιά για να προσπαθήσει να βρει τον εαυτό της και να δουν τι συμβαίνει. Η νοσοκόμα, ενώ μία λοιπόν γυναίκα έχει πέσει σε μία βαθιά σιωπή, δεν μπορεί να αρθρώσει λέξη, η άλλη αρχίζει και μιλάει κατάπαυστα. Η μία δηλαδή αισθάνεται την ανάγκη να αδειάσει από κάτι, ενώ η άλλη είναι ήδη άδεια και είναι το δοχείο που... Από αυτές τις δύο, Βίκη μου, ποια είναι η νοσηλεύτρια, η γυναίκα με τα μακριά μαλλιά και με τα κοντά είναι η ασθενής? Τα κοντά είναι η νοσηλεύτρια. Α, και τα μαλλιά κοντά είναι η ηθοποιός. Είδα την παρουσίαση που έστειλες, αλλά λέω δεν θα δω την ταινία, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα μου... Πριν την παρουσίαση, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα μου ανοίξει την όρεξη η Βίκη. Mm-hmm. Και λέω θα τη δω μετά, προετοιμασμένη καταλήλως, την ταινία του Bergman. Την είχα δει παλιά και μάλιστα εχθές λέω πρέπει να ξαναδώ την ταινία. Δεν πρόλαβα να την ξαναδώ. Τη θυμάμαι βέβαια, κάποια βασικά πράγματα που πρέπει να σας πω τα θυμάμαι, αλλά έχω και εγώ υπόψη μου να την ξαναδώ σε κάνα δύο μέρες. Λοιπόν, μπορούμε να προχωρήσουμε. Στην επόμενη εικόνα τι έχω γράψει? Έχω γράψει ότι όταν μιλάμε για την έννοια του προσωπείου, του προσώπου, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα λεξιλόγιο καταπληκτικό, όπου έχουμε παραλλαγές, declinaison στα γαλλικά, declinaison autour de l'identité de la vérité, παραλλαγές γύρω από την έννοια της ταυτότητας και της ετερότητας, και εικόνα βέβαια δείχνει, δεν θα τις σχολιάσω τις εικόνες γιατί μιλάνε από μόνοι τους. Μιλάνε από μόνοι τους, ταυτότητα, ναι. Και ετερότητα, δηλαδή εγώ και ο άλλος. Πήγαινε στο επόμενο. Αλλά και γύρω από το τεχνητό, από το αυθεντικό, από την αυτονομία και την ετερονομία, γιατί αυτό είναι κάποια σχέση που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τους αρχαίους. Δεν υπάρχει αυτονομία παρά μόνο ετερονομία, δηλαδή ο νόμος έρχεται από έξω, έρχεται πάντα από τους θεούς, γι' αυτό δεν έχουμε και υποκείμενο. Λεξιλόγιο γύρω από το εξωτερικό και το εσωτερικό, γύρω από την απόκρυψη, από την εμφάνιση ή ενός ρόλου που καλούμαστε να παίξουμε ή να αναλάβουμε. Λοιπόν, προχωράμε. Λοιπόν, εδώ έχω γράψει κάποια θέματα στα ελληνικά και επειδή η περσόνα, για αυτούς που ξέρουν από ψυχανάλυση, παραπέμπει στο Jung και όχι στον Freud, ο οποίος είχε και αυτό στη δική του ιδιοφυΐα, δεν είμαι Jungιανή, είμαι φροηδική περισσότερο, αλλά βεβαίως κάθε ψυχαναλυτής έχει τη δική του, έχει το δικό του λεξιλόγιο και κάποιες έννοιες που θα μας μπορούμε να προσφέρουμε όταν τις έχουμε ανάγκη. Στην προκειμένη περίπτωση,
Ο Γιούγκ μίλησε πολύ για το αρχέτυπο της περσόνας, μάσκα είπαμε στα ελληνικά, η οποία είναι η δημόσια εικόνα μας. Είναι η μάσκα που φοράμε όταν επικοινωνούμε με άλλους ανθρώπους, αναλαμβάνοντας κάθε φορά ένα ρόλο. Είμαστε ο πατέρας, η μητέρα, ο προϊστάμενος, ο ιερέας, ο καλλιτέχνης, ο δάσκαλος κτλ. Το αναπτυσσόμενο εγώ, μέσα από αλλεπάλληλες ταυτίσεις, επιλέγει διάφορους λόγους, ρόλους, ενσωματώνοντάς τους λιγότερο ή περισσότερο στο κυρίαρχο εγώ, ταυτότητα. Η περσόνα είναι συνεπώς απαραίτητη για την κοινωνική μας προσαρμογή. Η περσόνα δεν είναι από μόνη της θετική ή αρνητική. Παραπέμπει απλά σε ένα αρχέτυπο, από το οποίο όμως ξεκινά και απορρέει η απαραίτητη διαδικασία εξατομίκευσης, μας λέει ο Γιούγκ. Και μπορούμε να διαβάσουμε ακριβώς τι λέει ο Γιούγκ. Θα μπορούσαμε, επομένως λέει, να μεταφράσουμε την εξατομίκευση ως πραγμάτωση του εαυτού ή αυτοπραγμάτωση. Κάθε βήμα της διαδικασίας εξατομίκευσης ενέχει κινδύνους. Ο Γιούγκ προειδοποιεί ότι η συνεχής εξατομίκευση μπορεί να οδηγήσει σε διόγκωση του εγώ. Δηλαδή, από τη στιγμή που βρισκόμαστε, και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αυτή η διαδρομή από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, υπάρχει το αρχέτυπο της περσόνας, η μάσκα του κοινωνικού ρόλου, και σιγά σιγά πρέπει να υπάρξει εξατομίκευση, ώστε το άτομο να βρει τον εαυτό του, να βρει ποιος είναι πραγματικά, όχι μόνο ο ρόλος που οι άλλοι του αποδίδουν, ή και το ίδιο δίνει στον εαυτό του, αλλά σιγά σιγά αυτό που κάνει κάθε παιδί, το οποίο σιγά σιγά και μέσα από την εφηβεία θα προσπαθήσει να βρει τον εαυτό του, να περάσει από αυτή τη διαδικασία της εξατομίκευσης και να βρει, να γεννηθεί έτσι σαν υποκείμενο, να βρει τη δική του, να χτίσει ταυτότητα. Αν υπάρξει, είπαμε όμως ότι η περσόνα δεν είναι κάτι αμιγώς θετικό ή αμιγώς αρνητικό. Μία υπερβολική βέβαια ταύτιση με την περσόνα σημαίνει ότι θα μας εγκλωβίσει σε ένα ρόλο. Και αυτό το πρόβλημα έχει και αυτή η ηθοποιός στην ταινία του Μπέρμαν, η οποία είναι μια γυναίκα που παίζει ρόλους και ξαφνικά παθαίνει αυτό το είδος της αποπροσωποποίησης, γιατί δεν ξέρει ποια είναι. Αποφασίζει να σταματήσει να μιλά, πέφτουν οι μάσκες, αλλά υπάρχει κάτι άδειο από πίσω. Δεν είναι δηλαδή ότι πέφτουν οι μάσκες και αναδύεται ο πραγματικός εαυτός. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει πραγματικός εαυτός. Δεν ξέρει η ίδια τι υπάρχει. Από την άλλη μεριά, όταν δεν είναι επαρκής η περσόνα, ο κοινωνικός ρόλος μπορεί να είναι τόσο ασαφής και ανύπαρκτος, ώστε και αυτό είναι εξίσου προβληματικό. Και αν πάμε προς την... Λες αυτό που λες, ρόλη στην προσωπική ζωή που δεν παίχτηκαν ποτέ. Ναι, το έγραψε, δεν το διάβασα, δεν ξέρω γιατί. Μπορεί να έχουμε ρόλη στην προσωπική μας ζωή που δεν παίχτηκαν ποτέ ή που δεν αναπτύχθηκαν ποτέ. Τέλος πάντων, θα δώσουμε παραδείγματα σιγά σιγά για να μην μένουμε σε κάτι εντελώς ενοιολογικό επίπεδο και αφηρημένο, γιατί αυτό μπορεί να είναι πολύ κουραστικό. Για να ξαναγυρίσουμε στην ταινία, η παρατεταμένη σιωπή της Ελισάβετ, έτσι τη λένε την ηθοποιό, που διακόπτει μια αναπαράσταση της Ηλέκτρας, μπορούμε να την παραβάλουμε με την αυτή ριζοσπαστική σιωπή, αντιπαραβάλλεται με τον καταιγισμό λέξεων της νοσοκόμας Άλμα, η οποία εκθέτει σιγά σιγά ολόκληρη τη ζωή της αυτή τη γυναίκα, που την ακούει, που την κοιτάζει, μέχρι να αδειάσει εντελώς και να απαλλαγεί από οποιαδήποτε μάσκα που τη συνδέει με μια κοινωνική λειτουργία. Με αυτόν τον τρόπο η Άλμα, η νοσοκόμα, θα επιθυμήσει κάποια στιγμή να συγχωνευτεί με την Ελισάβετ. Γι' αυτό υπάρχει και μια διάσημη εικόνα όπου οι δύο γυναίκες, τα δύο πρόσωπα, συγχωνεύονται σε ένα. Μπορείς να προχωρήσεις το επόμενο και να το εξηγήσουμε αυτό. Μπορούμε να πούμε ότι οι δύο γυναίκες γίνονται τελικά το ίδιο άτομο? Όχι ασφαλώς, αν και μπορεί να το επιθυμούν. Δηλαδή η κάθε μία προσφέρει κάτι πολύ σημαντικό στην άλλη. Θα έλεγα ότι η μία είναι ο καθρέφτης της άλλης, ο έτερος εαυτός, σαν ένα αντίγραφο, αλλά εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα είδος αντιστραμμένο αντίγραφο της άλλης. Και για να δώσω ένα ακόμα πιο προσιτό παράδειγμα, ο
κατηγοριοποιημένος, παραδείγματος χάρη, ως παραβάτης νέος, είναι σε ένα ορισμένο βαθμό το αντιστραμμένο αντίγραφο του καλού παιδιού. Λοιπόν, η μία έχει ανάγκη από την άλλη. Η αδύνατη ένωσή του συμβολεί στην αδυναμία μιας τέλειας αντιστοιχίας σε κάθε άνθρωπο μεταξύ του εσωτερικού εαυτού και του κοινωνικού εαυτού. Γιατί ο πρώτος, δηλαδή ο εσωτερικός εαυτός, είναι άρρητος, είναι κρυφός, είναι ανομολόγητος. Ο δεύτερος είναι πολύ ομιλητικός, έως και φλίαρος, το βλέπουμε αυτό στην ταινία, αλλά κανένας δεν κατέχει περισσότερο από τον άλλον την αλήθεια. Και θα σταματήσω εκεί, μιλώντας την ετυμολογία της λέξης αλήθειας, το άτος, στερηθητικό και η λύθη. Η αλήθεια έχει να κάνει με τη μνήμη, είτε την ατομική, είτε τη συλλογική. Για την ελληνική γλώσσα, η αλήθεια παραπέμπει στην θεωρία της ανάμνησης του Πλάτωνα, δηλαδή ότι η ψυχή όταν βρισκόταν στον κόσμο των ιδεών είχε γνωρίσει τα πάντα, είχε γνώση των πάντων, με την ενσάρκωσή της θα ξεχάσει τα πάντα και η αποστολή και το έργο της φιλοσοφίας μέσα από το διάλογο, τη διαλεκτική, να κάνει την ψυχή να θυμηθεί εντός εισαγωγικών. Κάτι που κάνουμε στην ψυχανάλυση, αλλά χωρίς να αναφερόμαστε βεβαίως σε μια άλλη ζωή, σε ένα κάποιο υπερπέρα, να αναφερόμαστε στην παιδική ηλικία, αλλά βλέπουμε πόσο ο Πλάτωνας βρίσκεται κοντά μας σήμερα μέσα από αυτό. Λοιπόν, προχωράμε σιγά σιγά. Προχωράω ίσως πιο γρήγορα για να μπορέσουμε να μιλήσουμε και λίγο, θα έκλαιμε, γιατί οι άνθρωποι ήδη θα έχουν... Ναι, αγαπή μου. Οι άνθρωποι ήδη θα έχουν κουραστεί ακούγοντας φιλοσοφίες, αλλά για μένα αυτά πράγματα... Εγώ δεν έχω κουραστεί πάντως, εγώ σε αφήνω να μιλάς. Ωραία. Πάντως, είναι θέματα, πιστεύω, που μπορούν να μας αγγίξουν βαθύτατα, αλλά θα τα φέρουμε στη δική μας, σε άλλες διαστάσεις. Μετά σκέφτηκα, δεν ξέρω αν έκανα καλά, αλλά επειδή θέλω έτσι να υπάρχει μια έτσι αλληλεπίδραση μεταξύ παρελθόντος, παρόντος και διάφορα και διάφορων έτσι στοιχείων, από διαφορετικούς τομείς, θυμήθηκα ένα ποίημα του Ελίτ από τα Ρο του Έρωτα, που μάλιστα έχει μελοποιηθεί και το τραγουδάει η Ελευθερία Αρβανιτάκη, το Παράπονο, και το άκουγα έτσι στο YouTube πριν λίγες μέρες. Εδώ στου δρόμου τα μισά έφτασε η ώρα να το πω, αλλά είναι εκείνα που αγαπώ, άλλα, είναι πολύ μικρά τα γράμματα και τα διαβάζω, άλλα είναι εκείνα που αγαπώ, γέλου. Για αλλού ξεκίνησα. Στα αληθινά, στα ψεύτικα, το λέω και το ομολογώ, σαν να ήμουν άλλους και όχι εγώ, μες στη ζωή πορεύτηκα. Όσο κι αν κανείς προσέχει, όσο κι αν τα κυνηγά, πάντα πάντα θα είναι αργά, δεύτερη ζωή δεν έχει, μας λέει ο Ελίτης. Γι' αυτό μελοποιημένο και τραγουδισμένο με Ελευθερία Αρβανιτάκη. Το παράπονο αυτό για μένα έχει άμεση σχέση αυτό με την έννοια της ταυτότητας και του προσώπου. Θα μπορούσαμε να το ερμηνεύσουμε με αυτή την έννοια. Δηλαδή είναι το πρόσωπο που λέει εγώ για άλλα ξεκίνησα, αλλά ήθελε και τελικά πορεύτηκα διαφορετικά από αυτό που, για το οποίο ήμουν φτιαγμένος. Και πάντα, πάντα θα είναι αργά, δεύτερη ζωή δεν έχει. Βέβαια, αυτό είναι το αντίστοιχο αυτό που λέμε συνήθως. Ποτέ δεν είναι αργά, δεύτερη ζωή δεν έχει, αλλά μέσα σε αυτή τη ζωή κάθε μέρα είναι μια καινούργια μέρα. Αλλά ο Ελίτης, βέβαια, και ο ποιητής εκφράζει ένα παράπονο, δεν έχει φτάσει στην απεσιοδοξία του Καριωτάκη, ευτυχώς. Αλλά εκφράζεται ένα παράπονο και δεν πειράζει. Καλό θα είναι να ακούγονται και τέτοιου είδους παράπονα, άσχετα αν θέλουμε να περάσουμε σε κάτι άλλο που θα μας βγάλει από αυτή την κατάσταση. Προχωράμε. Είναι μελαγχολικό, αλλά και ταυτόχρονα ελπιδοφόρο αυτό το τραγούδι. Οπωσδήποτε, γι' αυτό έκανα αυτό το σχόλιο. Δηλαδή, όταν μείνουμε στη μελαγχολία και στην διαπίστωση αυτή, δεν θα μας πάει πολύ μακριά. Σημασία έχει να βασιστούμε... Σημασία έχει μέσα από αυτό το παράπονο να υπάρξει εκκίνηση για κάτι καινούριο. Γιατί αλλιώς θα πέσουμε στη μελαγχολία και στην κατάθλιψη και θα βυθιστούμε μέσα σε αυτό το πράγμα.
Η ταινία του Μπέρμαν, παραδείγματος χάρη, είναι πάρα πολύ καταθλιπτική αν τη δει κανείς σε ένα πρώτο επίπεδο. Όπως όλες τις ταινίες του Μπέρμαν. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή, 18-20, και έβλεπα αυτές τις ταινίες, σίγουρα για την ελληνική ψυχή, σουηδική ψυχοπαθολογία, είναι κάτι το τρομερό. Πρέπει λοιπόν να τα δούμε στην πραγματική τους διάσταση όλα αυτά, χωρίς να εμποδίζουμε την έκφραση και του παράπονου και της... γιατί αν το εμποδίσουμε από την αρχή, είναι σαν να το αρνούμαστε. Απλώς πρέπει να περάσουμε από εκεί. Γυρίζοντας πίσω στο χρόνο, λοιπόν, έχω πει εδώ, έχω βάλει στο επόμενο slides, για να μιλήσουμε για τις, να δούμε λιγάκι τις μάσκες και τα προσωπία και ποιος ήταν ο ρόλος τους στις κοινωνίες αυτές τις αρχές. Προχωράμε λίγο. Απλώς δείχνω κάποιες μάσκες τραγωδίες, κάποιες μάσκες κωμωδίες. Προχώρησε και προχώρησε ακόμα και εδώ τι δείχνω. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι καταπληκτικό, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα βίντεο. La Death of Medusa, το κεφάλι της Μέδουσας. Λοιπόν, η Μέδουσα με τα αντί για μαλλιά, χυφίδια και τα λοιπά. Ο Φρόντ είχε γράψει ένα κείμενο, δεν θα μιλήσω γι' αυτό, θα φοβηθούν οι άνθρωποι. Το και ακόμα, όχι ακόμα. Προχώρα λίγο να το διαβάσω, το έχω γράψει στα γαλλικά. Γιατί εκείνος προσπάθησε να σκεφτεί τι θα μπορούσε να σημαίνει το κεφάλι αυτό, το χοργόνιο, η Μέδουσα. Γιατί τελικά έχει αυτό το προκαλεί τον τρόμο. Είναι μία από τις τρεις γοργόνες. Τα μάτια της έχουν την... Όλοι που βάζουν το πέτριφιέ, τα μάτια της λοιπόν... κάθε θνητός που της κοιτάζει στα μάτια γίνεται... Πώς λέγεται το πετριφιέ, μαρμαρώνεται, έτσι μένει. Ναι, είπε. Λέγω αυτό. Λοιπόν, και μετά η μυθολογία βέβαια που έτσι φτιάχνει πάρα πολλές ιστορίες γύρω από όλα αυτά. Ξέρουμε ότι ο Περσέας ήταν ο μόνος που κατάφερε να την αποκεφαλίσει. Και το χοργόνιο το έχει πάρει η Αθηνά και το έχει βάλει στην ασπίδα της μπροστά. Έτσι είναι ένα αποτρόπαιο, δηλαδή... και μάλιστα αν φτάσουμε έτσι σε ελαιογραφικά νεότερα στοιχεία, το γοργόνιο είναι αυτό που απετρέπει ακόμα και από το κακό μάτι. Είμαστε δηλαδή σε κάτι, βλέπεις, Ναι, ναι. Θα μπορούσαμε πολύ να μιλήσουμε για τη Μέδουσα, αλλά θα προχωρήσω και θα πω ότι σε ψυχαναλυτικό και ανθρωπολογικό επίπεδο υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες... μορφές, οι οποίες δυστυχώς για μας είναι γυναικείες και λέγονται «figure féminine de mort», δηλαδή οι γυναικείες μορφές του θανάτου. Γιατί μιλάω για γυναικείες μορφές του θανάτου? Γιατί στη μυθολογία οι Έλληνες αναπαριστούσαν τον θάνατο. Όταν ήταν στην αντρική του μορφή είναι ο ύπνος και ο θάνατος, είναι αδελφός του ύπνου και αναπαρίσταται σαν ένας άνδρας πολύ ήρεμος κτλ. Όταν όμως... ο θάνατος συνδέεται με τη γυναίκα, έχουμε κάποιες μορφές, τερατόμορφες μορφές, όπως η Σφίγγα, όπως οι Σιρήνες στην Οδύσσια, η Κύρα, η Μέδουσα. Όλες αυτές οι γυναίκες συγχρόνως ελκύουν, αποθούν και σκοτώνουν πολλές φορές. Και αυτό θα μπορούσαμε να το αναλύσουμε πάλι μέσα από την... όπως κάθε σύμβολο είναι διπλό ή πολλαπλό, υπάρχει πολυεπίπεδη εξήγηση, να δούμε γιατί η γυναίκα έχει συνδεθεί με αυτό το δαιμονοποιημένο, έτσι, θα το έλεγα, αφερνάλ, ό,τι έχει να κάνει με την κόλαση. Είναι δηλαδή... καζάνια της κολάσεως, θυμίζει λίγο. Ναι, θυμίζει. Είναι γυναικείες μορφές θανάτου, δηλαδή οι γυναίκες που φέρνουν το θάνατο, αλλά είναι φρικτός θάνατος, δεν είναι ωραίος θάνατος, ο θάνατος που συνδέεται με την ιστεροφημία στους Έλληνες, μετά από τη μάχη που θα γυρίσει η ήρωας κτλ. Και βλέπουμε και από τον Όμηρο μάλιστα, και οι Σιρήνες βέβαια στον Οδυσσέα. Είναι γυναίκες που θα ελκύσουν με το τραγούδι τους, αλλά όποιος παρασυρθεί στο τραγούδι τους, ξέρουμε τι θα πάθει.
Λοιπόν, περνάω λίγο πιο γρήγορα εκεί. Έχω και μια σχετική δυσκολία να τα αναλύσω στα ελληνικά. Απλώς να αναφέρουμε ότι σε ανθρωπολογικό επίπεδο υπάρχουν πολλά είδη από προσωπία, από μάσκες. Μάσκες υπήρχαν από πάντα. Είναι κάτι που θα μπορούσε να μας, να μας κάνει να αναρωτηθούμε γιατί. Ήδη δηλαδή, εδώ και 25.000 χρόνια βλέπουμε να υπάρχουν, να υπάρχουν μάσκες. Από την Époque de Pierre, τι είναι, νεολιθική περίοδος, παλαιολιθική, πες το μου. Για ποιο μιλάς από όλα. L'époque de Pierre, δεν ξέρω γαλλικά. Πρέπει να είναι η παλαιολιθική. Η παλαιολιθική πριν την προϊστορική. Προϊστορική, ακριβώς. Λοιπόν, στη συνέχεια έχουμε τα προσωπία που έχουν να κάνουν με το νεκρό, το εκμαγείο, για να κρατήσουν έτσι για να κρατήσουν τη μνήμη, πώς είναι το πρόσωπο του νεκρού. Βέβαια, στο θέατρο αυτές είναι οι πιο γνωστές, τραγωδία και κωμωδία, ώστε ο υποκριτής, γιατί έτσι λεγόταν τότε ο ηθοποιός, να ταυτιστεί με το ρόλο του. Οι αποτρεπτικές μάσκες, αυτές που είναι για να φοβήσουν, όπως η Μέδουσα. Επίσης, μπροστά πολύ συχνά από τους ναούς ή από τις πόρτες βάζαν τέτοιου είδους αποτρεπτικές μάσκες. Μετά έχουμε τις μάσκες τις τελετουργικές. Βλέπουμε πολλές στην Αφρική επίσης σήμερα. Γιατί ένας αυτός που τέλει αυτή τη τελετουργία, ο ιερέας, πρέπει και αυτός να εγκαταλείψει την ταυτότητά του πίσω από τη μάσκα. Και βέβαια πολύ γνωστές μας μάσκες κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού. Όπου εκεί οι άνθρωποι καλούνται έτσι να, όχι καλούνται απλώς, αλλά επιθυμούν να ανατρέψουν έτσι τις κοινωνικές συμβάσεις και τους ρόλους που έχουν συνήθως το κοινωνικό τους ρόλο και να παίξουν κάποιον άλλο ρόλο και να είναι ελεύθεροι βέβαια χωρίς να τους αναγνωρίζει κανείς. Γι' αυτό και το καρναβάλι έχει αυτή την... έτσι, έχει σημαντική ψυχολογική σημασία να το ζήσουμε. Προχωράω παραπέρα και να πάμε μέχρι το τέλος και να συζητήσουμε. Εδώ δείχνω κάποιες μάσκες και μπορείς να προχωρήσεις. Λοιπόν, κάτι που το είπα από την αρχή είναι ότι στην αρχαιότητα δεν υπάρχει η έννοια του εσωτερικού ανθρώπου. Το πρόσωπο και τα δικαιώματα του ανθρώπου δεν υπάρχουν ακόμα στους Έλληνες. Το πρόσωπο δεν είναι παρά μόνο ένα προσωπείο, είναι κάτι απλώς που φαίνεται. Δεν υπάρχει η αυτονομία επίσης του προσώπου και δεν υπάρχει αυτό που θα φέρει ο χριστιανισμός, δηλαδή η οντολογική σημασία του προσώπου, η μεταφυσική έτσι, έννοια του προσώπου ως κάτι το μοναδικό και ανεπανάληπτο. Επίσης, ο χριστιανισμός είναι η θρησκεία του προσώπου, εφόσον ένας Θεός ενσαρκώθηκε. Και τόσο, οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν μια ολόκληρη θεολογία γύρω από το πρόσωπο και γύρω από την υπόσταση κτλ. Είναι αρκετά δύσκολη θεολογικά και φιλοσοφικά. Θα μας πάει πολύ μακριά και δεν είναι το παρόντος. Προχωράμε, Θέκλα μου. Λοιπόν, ακριβώς αυτό που έλεγα πριν, ότι δεν έχουμε τη μοναδικότητα του προσώπου. Ένας φιλόσοφος που έχει μιλήσει πάρα πολύ για το πρόσωπο είναι ο Λεβινάρ, που μίλησε μάλιστα για την επιφάνεια, όχι με την έννοια την νεοελληνική, αλλά την αρχαιοελληνική, δηλαδή το πώς, πώς το πρόσωπο γεννιέται. Δεν υπάρχει, είπαμε, η έννοια του υποκειμένου, η οποία θα αρχίσει με τον Ντεκάρτ, με τον Καρτέσιο, 17ο αιώνα. Το κόζι το έχω κοσούμ, δηλαδή σκέπτομαι άρα υπάρχω, εκεί γεννιέται στην ουσία το υποκείμενο. Δεν είναι ούτε το πρόσωπο των υπαρξιστών, με τον Σάρτ, τον Γκαμπριέλ Μαρσέλ κτλ. Και δεν έχουμε λοιπόν αυτονομία του προσώπου.
κατά την αρχαιότητα υπάρχει μία ετερονομία χαντικάλ, δηλαδή μία ριζική ετερονομία. Αυτό σημαίνει ότι ο νόμος έρχεται από κάποιον άλλον, όχι από μένα, έρχεται πάντα από τους θεούς και ήδη αν θα έπρεπε με πολύ λίγα λόγια να πούμε ποια είναι η ψυχολογία του ομηρικού ανθρώπου, παραδείγματος χάρη, ο ομηρικός άνθρωπος πιστεύει ότι τα πάντα έρχονται από τους θεούς. Αν, παραδείγματος χάρη, έχει μια έκρηξη θυμού, όπως ο Αγαμέμνονας, υπάρχει μια πολύ γνωστή σκηνή, ο Αγαμέμνονας λέει, δεν φταίω εγώ, φταίει ο Ζεύς, φταίει ο τάδε θεός που μου έστειλε αυτόν τον θεό. Δεν έχουμε ακόμα την έννοια της ψυχικής αιτιότητας. Δεν έχουμε την έννοια της ενδοψυχικής σύγκρουσης. Όλα αυτά θα κάνουν αιώνες για να μπορέσουν να έρθουν στην επιφάνεια και θα έρθουν κυρίως στην επιφάνεια με τους τραγικούς. Ο Αισχύλος είναι πολύ πιο παραδοσιακός, με το Σοφροκλή θα αρχίσει να διαφαίνεται, οι δίποδες, Τύρανες κτλ. Και αυτός που είναι πολύ μοντέρνος και κοντά μας είναι ο Ευρυπίδης. Στον Ευρυπίδη πραγματικά έχουμε τις απαρχές της ενδοψυχικής σύγκρουσης. Δηλαδή κάποια πράγματα έρχονται από μένα, από την ιστορία μου, δεν έρχονται όλα από τους θεούς. Λοιπόν, έγινε μια τεράστια διαδρομή ώστε κάποια πράγματα που σήμερα μας φαίνονται αυτονόητα, οι άνθρωποι να τα συνειδητοποιήσουν. Και εκεί που έχουμε πραγματικά υπάρχει ένα σταθμό στην ιστορία, στη φιλοσοφία αλλά και στην ψυχολογία για την ανάδυση του εσωτερικού ανθρώπου είναι με τον Ιερό Αυγουστίνο, 400 μετά Χριστόν, οπότε έχει περάσει ο χριστιανισμός εντωμεταξύ, έτσι. Έχουμε την αρχαιότητα, το τέλος της αρχαιότητας που έχουμε τις τρεις, έχουμε τους σκεπτικούς, τους στοικούς, ιδίως φιλοσόφους και τους επικούριους, που εκεί η φιλοσοφία αρχίζει να ενδιαφέρεται πολύ για επαξιακά θέματα γιατί περνάμε μια κρίση, είναι ένα μετέχνιο. Θα περάσει ο χριστιανισμός μέσα από όλα αυτά και με τον Ιερό Αυγουστίνο το 400 μετά Χριστόν, όταν θα γράψει τις confession, πώς το μεταφράζουμε στα ελληνικά, εξομολογήσεις, confession, σε confession είναι εξομολόγηση, πώς το λένε, εξομολόγηση. Εξομολόγηση. Τώρα, το έργο του Σέντ Ογκιουστά είναι «Λε Confession» στο πληθυντικό. Τώρα δεν ξέρω πώς το έχουν μεταφράσει στα ελληνικά. Εκεί έχουμε την πρώτη πνευματική αυτοβιογραφία. Α, που σημαίνει ότι γεννιέται η ενδοσκόπηση. Δηλαδή, θα αρχίσω θα πάρω τον εαυτό μου σε ένα αντικείμενο γνώσης. Η έννοια της ενδοσκόπησης είναι αδιανόητη, παραδείγματος χάρη, στον ομερικό άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να συνδιαλέγεται με το θυμό του, με τα εσωτερικά του, με την καρδιά του, αλλά συνδιαλέγεται σαν να είναι κάποιος έξω από αυτόν. Δεν έχει συνέχεια. Και όλα έρχονται, είπαμε, από τους θεούς. Υπάρχουν, μπορείς να κατέβεις σιγά-σιγά. Εδώ μίλησε, όταν μίλησε για την αυτονομία και την ετερονομία, από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα τολμήσει να γίνει ο ίδιος ο νόμος, ο υπέρτατος νόμος, τότε φτάνουμε στην έννοια της ύβρεως. Η ύβρεση είναι αυτό, είναι η έννοια λαντιμεζίου, δηλαδή κάτι που ξεπερνάει τα όρια και επίσης είναι, θεωρείται ότι αυτός βρίσκεται στο κέντρο και δεν βρίσκεται ο Θεός. Μην ξεχνάμε ότι η έννοια της αρετής στους αρχαίους είναι η έννοια του μέτρου, τίποτε άλλο. Γι' αυτό και όταν στα ηθικά Νικομάχια μιλάει ο Αριστοτέλης για την αρετή, γι' αυτό είναι απλώς η μεσό της δύο ακροτήτων. Και λέει, και δίνει ένα παράδειγμα του Σφάρη, γιατί η γενναιότητα θεωρείται αρετή, γιατί βρίσκεται μεταξύ δύο ακροτήτων που είναι από τη μια ειδηλία και από την άλλη, δεν ξέρω πώς το λένε, στα ελληνικά. Α, la temerite, πώς το λέμε. Ειδηλία από τη μια άκρη, από την άλλη είναι το να έχεις ένα παρορμητισμό. Αυτό, μάλλον έτσι μου τα χρειάζεται, και λέγεται. Ένας παρορμητισμός που δεν είναι γενναιότητα, είναι απλώς αυτό που λέμε. Είναι παρορμητικός και δεν σκέφτομαι τι κάνω. Στη μέση βρίσκεται η γενναιότητα, le courage. Πάντα για τους αρχαίους, η έννοια της αρετής είναι η έννοια της μεσότητος. Δεν έχει καμία ηθικολογική, έτσι, και ενοχοποιητική έννοια όπως έγινε αργότερα ίσως με τον χριστιανισμό. Υπάρχει η έννοια της αμαρτίας, κατέβα λίγο. Υπάρχει η έννοια της αμαρτίας
στους Έλληνες, στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Υπάρχει η λέξη, αλλά η λέξη παρουσιάστηκε πρώτη φορά στον Αριστοτέλη στην Ποιητική, όταν μιλάει για την αμαρτία του Ιδίποδα, η οποία είναι γνωσιολογικού περιεχομένου. Δηλαδή, ο Δίποδας αμάρτησε εντός εισαγωγικών, γιατί από άγνοια. Λοιπόν, δεν υπάρχει, αυτή είναι η έννοια της αμαρτίας στους Έλληνες. Επίσης, σημαίνει αστοχία, σημαίνει ότι έχω ένα προορισμό και όπως το βέλος φεύγει και δεν πετυχαίνει το κέντρο, αλλά πηγαίνει κάπου αλλού, αυτή είναι η έννοια της αμαρτίας. Δηλαδή, χάνω τον προορισμό μου λόγω άγνοιας. Και βέβαια, μας το θυμίζει αυτό και ο Σωκράτης, ουδείς εκών κακός. Κανένας δεν είναι κακός με τη θέλησή του, αλλά από άγνοια. Γιατί... Ουδείς εκών κακός, δεν είναι αυτό. Ακριβώς. Και ο Πλάτων πιστεύει ότι οι άνθρωποι που είναι ανέντιμοι, που είναι κακοί, που κάνουν πράγματα, το κάνουν επειδή δεν αντιλαμβάνονται ήδη πόσο κακό κάνουν στην ψυχή τους. Γιατί αν το αντιλαμβάνονταν, νομίζουν ότι αυτό που κάνουν προς συμφέρον τους, αν το αντιλαμβανόντουσαν, βέβαια δεν θα ήταν. Βέβαια, ο Αριστοτέλης που κάνει κριτική στον δάσκαλό του, τον Πλάτων, να λέει όχι, υπάρχουν και μερικοί κακοί που ξέρουν πολύ καλά ότι, τι κάνουν κτλ. Μέγα θέμα και στην ψυχολογία αυτό, όπως είχες πει. Και μου είχε κάνει εντύπωση. Είναι η κακία ηθικό πρόβλημα ή ψυχολογικό? Δεν το έχουμε λύσει ακόμα, έτσι, αυτό το θέμα. Ακόμη. Η κακία ηθικό και τι σημαίνει ηθικό ή ψυχολογικό? Γιατί δεν θέλουμε να ανάγουμε το ψυχολογικό στο ηθικό, αλλά ούτε και το ηθικό στο ψυχολογικό, αν θεωρήσουμε ότι έχουμε μία αυτοτελή ύπαρξη. Καλώς, μεγάλα ζητήματα υπαρξιακά δεν τα έχουμε λύσει ακόμα. Θέκλα μου, ούτε εγώ θα τα λύσω σήμερα. Πάμε λίγο παραπέρα. Λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε λιγάκι τι γίνεται στην αρχαιότητα. Υπάρχει έννοια της προσωπικής ευθύνης, δεν θα μπορούσαμε να πούμε, είπαμε δεν υπάρχει το υποκείμενο, αλλά πάντα απέναντι στη συλλογικότητα της πόλεως. Η προσωπική θέση του ήρωα ή της ηρωίδας εντάσσεται πάντοτε μέσα στο πλαίσιο της ευρύτερης συλλογικότητας της κοινότητας, είτε αυτή τον συνθλίβει, είτε αυτή τον εξαίρει. Δεν υπάρχει σαν υποκείμενο. Και τι σημαίνει υποκείμενο, αν πιάσουμε έτσι την ετυμολογία? Και είμαι υποκάτωθεν, είμαι βαλμένος ως θεμέλιο. Αυτό σημαίνει ότι εγώ δεν μπορεί να είμαι το θεμέλιο της ύπαρξής μου. Είναι η θεή, είναι η μοίρα, είναι η κοινότητα, είναι ο κόσμος. Και η έννοια της πόλεως στην αρχαία Ελλάδα είναι ο μικρόκοσμος που αντανακλά τον μακρόκοσμο, όπως και το τριμερές σχήμα της ψυχής στον Πλάτωνα αντιστοιχεί πλήρως με τις τρεις τάξεις στην πολιτεία. Και λέει ο Πλάτωνας ότι με τον ίδιο, ακριβώς όπως πρέπει να υπάρχει αρμονία μέσα στην ψυχή, αυτό μας θυμίζει λιγάκι τη δεύτερη τοπική του Φρόιντ, δηλαδή με το ακριβώς όπως το εγώ πρέπει ως καλός διαιτητής με τους συμβασμούς που κάνει να εξυπηρετήσει και το αυτό και το υπερεγώ και η ψυχική σύγκρουση θα λυθεί, ένας υγιής άνθρωπος θα βρει μια αρμονία μέσα στην ψυχή του, μέσα από όλο αυτόν τον κατηγισμό και τις συγκρούσεις. Με τον ίδιο τρόπο, λέει ο Πλάτωνας, και έτσι θα μπορούμε να πούμε ότι επικρατεί δικαιοσύνη μέσα του, με τον ίδιο τρόπο πρέπει να επικρατήσει δικαιοσύνη και μέσα στην πολιτεία, όπου οι τρεις τάξεις πρέπει μεταξύ τους να ζουν αρμονικά. Λοιπόν, η έννοια του υποκειμένου θα γεννηθεί με το Καρτέσιο τον 17ο αιώνα, γιατί ο Ντεκάρτ, ο Καρτέσιος με το κόζικο ερχοσύν, θα αμφισβητήσει. Το οποίο σημαίνει σκέφτομαι, άρα υπάρχω. Σκέφτομαι, υπάρχει το ερχοσύν. Ακριβώς, θα αμφισβητήσει όλη αυτή τη σχολά, όλη αυτή την, τον τρόπο. Όλους τους προηγούμενους φιλοσόφους που λειτουργούσαν εν σχέση με την αυθεντία, δηλαδή το ύποτα δεν είναι αλήθεια. Όχι, σου λέει πρέπει το κάθε υποκείμενο έχει τη δυνατότητα να επανεξετάσει ό,τι του έχει δοθεί μέσα από την παράδοση, μέσα από... και να είναι ο ίδιος, να προσπαθήσει ο ίδιος να βρει την οδό της αλήθειας. Το καρτισιανό σύστημα είναι πολύ περίπλοκο, δεν θα το αναλύσουμε όλο, αλλά το υποκείμενο γεννιέται από τη στιγμή που θα
αρχίσει να αποκτά εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Είπαμε, το επιχείρημα της αυθεντίας δεν είναι ένα επιχείρημα που μπορεί να το δεχτεί και δεν το θυμόμαστε ακόμα και σήμερα στη φιλοσοφία. Δηλαδή, το ότι το υποτάδε δεν είναι δείκτης αλήθειας. Ακριβώς. Υπάρχουν οι άνθρωποι εκπληκτικοί που έχουν κάνει λάθη. Τώρα μου έρχεται ένα παράδειγμα επίσης από τη θεολογία, ότι το τάδε πράγμα το είπε ο τάδε Άγιος. Ο Άγιος ήταν άνθρωπος. Δεν σημαίνει ότι όλα όσα είπε πρέπει να τα πάρουμε έτσι, να τα αντιγράψουμε. Και να θεωρήσουμε ότι είναι... ότι ισχύουν ακριβώς επειδή τα έχει πει. Το επιχείρημα της αυθεντίας το έχει πει ο τάδε, αλλά επειδή το έχει πει ο τάδε είναι σωστό. Ακριβώς. Υπάρχουν άνθρωποι που, είναι, που μπορούμε να, τους, να είναι πρότυπα για μας, να είναι μοντέλα, αλλά δεν σημαίνει ότι θα τους ακολουθήσουμε τυφλά. Προχωράμε λίγο παρακάτω, ίσως και αν προχωρήσω γρήγορα, γιατί πρέπει να αφήσω και λίγο χρόνο στη Θέκλα μου στη συζήτηση. Δεν έχω αφήσει κανένα να μιλήσει μέχρι τώρα. Δεν έχω αφήσει. Όχι, εγώ σε αφήνω να μιλάς, γιατί αφού μας μαθαίνεις τώρα, μας διδάσκεις. Και δεν τα λέω και πάντα πολύ καλά. Με συγχωρείς. Ωραία, τα λες πάρα πολύ. Είναι κατανοητά. Έχω πει πολλά μαργαριτάρια. Να μην σου πω στο προηγούμενο βίντεο, το άκουσα. Έλεγα πω αυτό δεν το είπα καλά. Εκεί είναι λοιπές. Αφού είχα σκεφτεί να πω, θα κάνω ένα δεύτερο βίντεο να διορθώσω αυτά που δεν είπα στο πρώτο. Λέω, όχι, είμαι ψυχαναγκαστική. Αν το κάνω και αυτό. Κάναμε μία μικρή παρένθεση. Ο κόσμος όμως δεν θυμάται τα μικρά γλωσσικά ολισθήματα που έκανες, εφόσον διδάσκεις τη γαλλική γλώσσα και η γαλλική γλώσσα είναι καθομιλουμένη για σένα πλέον. Θυμάται τα πολύ ωραία νοήματα που μας έδωσε. Μας δίνεις και σήμερα. Το ξέρω, όταν είναι το ακροατήριο και οι φίλοι bienveillant, δηλαδή καλοπροαίρετοι, βεβαίως θα συγκρατήσουν, θα κρατήσουν το σύνολο και την ουσία και όχι μόνο όταν είναι... Υπάρχει ένα υποκείμενο σε αυτή τη συζήτηση, το οποίο χρειάζεται ανάπτυξη. Πολλά χρειάζεται ανάπτυξη. Θέλω να δω γιατί βλέπω ένα τετράγωνο. Λέει, η ψυχανάλυση θα αποδείξει ότι το υποκείμενο είναι διχασμένο. Είμαστε σε αυτή, βλέπεις αυτή την εικόνα τώρα. Ναι. Spaltung. Είναι διχασμένο. Αφού ολόκληρες περιοχές ψυχικής ζωής ξεφεύγουν από τον έλεγχό του. Γι' αυτό λέμε ότι έσπασε το καρτισιανό υποκείμενο τελικά με το Freud. Έχασε την πρωτοκαθεδρία του. Γιατί το καρτισιανό υποκείμενο βασίζεται πάνω στην πρωτοκαθεδρία της συνείδησης. Και ο Φρόιντ θα πει, η συνείδηση είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου. Το μεγαλύτερο μέρος της ψυχικής μας ζωής, τα κίνητρά μας, προέρχονται από περιοχές του εαυτού μας που και εμείς ίδια αγνοούμε. Η ίδια η έννοια του νοήματος είναι ασαφής και πολύπλοβρη. Για να κάνουμε έτσι, να θυμίσουμε την ψυχανάλυση, τα σύμβολα των ορίων, παραδείγματος χάρη, δεν έχουν μια συγκεκριμένη σημασία. Η ερμηνεία απορρέει από το πλαίσιο του ονείρου μέσα στη μεταβίβαση κτλ. Και αυτό που αντιλαμβανόμαστε ενσυνείδητα μπορεί να είναι απλώς η παραμόρφωση κάποιου άλλου νοήματος. Προχωράμε λίγο. Α, τι ωραίο αυτό. Λοιπόν, αυτό το έβαλα γιατί είπα, πρέπει να μπούμε και λίγο στην ψυχολογία και στην ψυχιατρική, γιατί όταν μιλάμε για πρόσωπο, αναγκαστικά θα αναφερθούμε σε αυτή την έννοια της αποπροσωποποίησης, de personalization στα γαλλικά. Η αποπροσωποποίηση που τη συνδέουμε με την αποπραγματοποίηση, συνδέονται αυτά τα δύο, το διαβάζω εδώ. Η αποπροσωποποίηση είναι μια διαταραχή της αντίληψης κατά την οποία το άτομο νιώθει ότι παρατηρεί τον εαυτό του από έξω, με την έννοια ότι νιώθει το σώμα, τις σκέψεις του σαν κάτι ξένο. Έχει την αίσθηση ότι η πραγματικότητα είναι σαν όνειρο ή σαν μια ταινία, ή ότι το σώμα του λειτουργεί και κινείται μηχανικά σαν ρομπότ, έχοντας ωστόσο πλήρη έλεγχο των κινήσεων του σώματός του. Η αποπροσωποποίηση είναι παρόμοια με την αποπραγματοποίηση, ωστόσο η δεύτερη, η αποπραγματοποίηση, είναι το αίσθημα ότι η εξωτερική πραγματικότητα δεν είναι αληθινή. Ενώ η αποπροσωποποίηση είναι το αίσθημα ότι ο εαυτός είναι που δεν είναι αληθινός ή ότι είναι αποκολλημένος από το σώμα του. Λοιπόν, αυτά τα δύο βέβαια συνδυάζονται. Αυτά τα αισθήματα μπορούν να βιωθούν από τον καθένα, δηλαδή ο οποίος βρίσκεται κάτω από ένα έντονο άγχος, δηλαδή μπορούμε να έχουμε μία σύντομη έτσι
αποπροσωποποίηση δεν σημαίνει ότι έχουμε περάσει σε ένα ψυχωσικό επεισόδιο, αλλά μπορεί βέβαια να είναι και συχνότερες οι διαταραχές, όπως κλινική κατάθλιψη, διπολική διαταραχή, έλλειψη ύπνου, σε μερικούς τύπους επιληψίας, και βέβαια μπορεί να αφορά και πολύ σημαντικές διαταραχές και ασθένειες. Είπαμε, η διαφορά του φυσιολογικού και του παθολογικού στην ψυχολογία είναι διαφορά λειτουργικότητας. Ναι, λειτουργικότητας, είναι ποσοτική, δεν είναι ποιοτική. Και να κάνει, όλοι μπορεί να είμαστε στο... Είναι πολύ λεπτή η γραμμή που χωρίζει το ένα από το άλλο και μπορεί κάποια στιγμή να περάσουμε από το ένα... να περάσουμε το κατόφλι όταν κάτι φτάνει σε μία πολύ μεγάλη... είναι ποσοτική και όχι ποιοτική η διαφορά. Μάλιστα. Είναι... Άρα η αποπροσωποποίηση, για να τα πω και εγώ έτσι με λίγο πιο απλά λόγια, είναι μια διαταραχή στην αντίληψή μας, δηλαδή υπάρχει πρόβλημα στο πώς αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας και νιώθουμε ότι παρατηρούμε τον εαυτό μας απ' έξω. Ακριβώς. Αποπροσωποποίηση έχουμε όταν νιώθουμε ότι δεν είμαστε αποκολλημένοι από τον εαυτό μας. Mm-hmm. Ενώ η υποπραγματοποίηση είναι το αίσθημα ότι αυτό που συμβαίνει γύρω μας δεν είναι αληθινό και μόνο εγώ είμαι αληθινός. Ακριβώς. Κάπως έτσι. Αν μπορούμε να το... να περιγράψουμε κάτι που δεν το έχουμε ζήσει ευτυχώς, αλλά προσπαθούμε να καταλάβουμε τους ανθρώπους που το έχουν ζήσει. Ίσως η Ελισάβετ μέσα στην ταινία του Μπέργκμαν πέρασε από κάτι τέτοιο ή απλώς ήταν μια κατατονία. Έτσι, αυτή η σιωπή δεν μιλάει καθόλου. Ναι. Λοιπόν, μετά που πάμε... Μετά, για να δω. Α, ξανασυνεχίζει αυτό. Η διαταραχή αποπροσωποποίησης, αν το έχει μπει μέσα στον DSM, ανήκει σε γενικά την κατηγορία των αποσυνδετικών ή διασχιστικών διαταραχών. Ναι, dissociative το λέμε, ναι. Αποσυνδετικό. Αυτό το βρήκα στα ελληνικά, γιατί δεν ήξερα πώς το λέμε. Βασικό χαρακτηριστικό των διαταραχών αυτών είναι διαχωρισμός ή αποσύνθεση των λειτουργιών, της συνήθισης, της μίμησης, της ταυτότητας και της αντίληψης του περιβάλλοντος. Από τη στιγμή που η συνοχή, ψυχικά πρέπει να υπάρχει μια συνοχή μέσα σε όλες αυτές τις διαστάσεις, από τη στιγμή που σπάει αυτή η συνοχή και βρισκόμαστε σε μια αποσύνδεση, αυτό βέβαια μπορεί να έχει να κάνει με τη ψύχωση, μπορεί να έχει κάνει, είναι σοβαρή διαταραχή, χαρακτηρίζονται από ξαφνική παροδική μεταβολή της συνείδησης, της ταυτότητας ή της κινητικής συμπεριφοράς λόγω αυτής της διάσχισης. Η αλλαγή στην αντίληψη, στην διαταραχή προσωποποίησης, δημιουργεί μια αίσθηση διαχωρισμού ανάμεσα στη συνείδηση του ατόμου και στο μυαλό και στο σώμα του, δηλαδή... ή ανάμεσα στη συνείδηση και στον έξω κόσμο. Βρισκόμαστε δηλαδή σε κάτι που μας απορυθμίζει, που μας αποσυνδέει. Είτε αυτό έχει να κάνει με τον εαυτό μας, είτε με την σύνδεση με το περιβάλλον. Δύσκολο να περιγράψει κανείς αυτές τις έννοιες. Είναι πολύ δύσκολο, ναι. Οι οποίες παραπέμουν σε παθολογίες πολύ... Με αυτές τις έννοιες συνήθως ασχολούνται οι ψυχίατροι, οι κλινικοί ψυχολόγοι. Ακριβώς, και οι ψυχίατροι, βέβαια, είναι οι ψυχίατροι. Αλλά όπως είπαμε και προηγουμένως, μπορεί με ένα πολύ σύντομο τρόπο, που ευτυχώς μπορεί να μην επαναληφθεί ποτέ και μακάρι να γίνει αυτό, μπορεί να το ζήσει ο καθένας μας, έτσι, κάποια στιγμή έντονου άγχους ή τραυματικών γεγονότων, τα οποία ξεπερνούν τις δυνατότητες απάντησης και αντίδρασης που μπορεί να έχουμε. Με τον ίδιο τρόπο που στο τέλος της εφηβείας, παραδείγματος χάρη, μπορεί να έχουμε μια μπουφέντε λιγόν, το λέτε τελικά, μια ψύχωση σύντομη, πώς το λέμε αυτό τελικά, μπουφέντε λιγόν, δηλαδή έχεις ένα ψυχωσικό επεισόδιο. Δυστυχώς δεν γνωρίζω γαλλικά, Βίκη μου, θέλω πάρα πολύ να μάθω γαλλικά. Yeah. Είναι η επόμενη γλώσσα που θα μάθω μετά που θα μάθω αυτή είναι εδώ που είμαι. Όχι, ξέρω ότι είναι ένα σύντομο ψυχωσικό επεισόδιο, ξέρεις. Οξύ και ξαφνικό. Οξύ και ξαφνικό. Psychotic episode, σύντομο οξύ. Που μπορεί να συμβεί αυτό στο τέλος της εφηβείας, χωρίς να σημαίνει ότι θα γίνει ψυχωσικό το άτομο.
Και αυτό μας δείχνει το πόσο τα όρια μεταξύ έτσι, παθολογίες και φυσιολογικής ζωής είναι πολύ λεπτά. Και δεν μας αρέσει να μιλήσουμε για φυσιολογικό, φυσικό, παθολογικό. Δύο ψυχαναλυτές δεν κάνουν τέτοιες ακραίες διακρίσεις. Λοιπόν, αυτά είναι καθαρά ψυχιατρικά θέματα. Δύσκολο να... Και είναι θαύμα και ότι κάποιοι τα περιέγραψαν, εντάξει. Ο κοκκλουζιόν πουλής βασιά. Λοιπόν, και... ένα συμπέρασμα για τους αρχαίους, από τα λίγα γαλλικά που ξέρω. Εν κατακλείδη, δηλαδή, όχι ένα, ο. Αν κοκκλουζιόν, α. Εν κατακλείδη για τους αρχαίους. Okay. Για τους αρχαίους, λοιπόν, το πρόσωπο είναι απλώς μια μάσκα, ένα προσωπείο, το οποίο βρίσκεται μεταξύ των πραγματικών χαρακτηριστικών του ηθοποιού και του βλέμματος του κοινού. Γιατί είναι ο ηθοποιός, είπαμε, που αποτελεί το κατεξοχήν παράδειγμα για να μιλήσουμε για το προσωπείο. Το προσωπείο κρύβει, έτσι, συσκοτίζει μία πραγματικότητα. Το άτομο εξαφανίζεται πίσω από το προσωπείο για να μπορέσει... Αυτό ζει ο ηθοποιός στο αρχαίο θέατρο. Δεν υπάρχει σαν ατομικότητα, ώστε να μπορέσει να παρουσιάσει μια παραδειγματική... πώς να το πω αυτό... Ο Ιδίποδας, παραδείγματος χάρη, η Αντιγόνη, είναι τύποι ανθρώπων. Όλοι είμαστε ένας Ιδίποδας, μια Αντιγόνη, μια Ηλέκτρα, μια Μύδια. Παρουσιάζει... Αυτό είναι και η περσόνα τελικά. Αλλά μέσα από αυτό, γι' αυτό μιλούσε ο Γιούγκ για εξατομίκευση σιγά σιγά. Βεβαίως είμαστε όλοι ένας Ιδίποδας, μια Αντιγόνη, μια Ηλέκτρα, αλλά σιγά σιγά πρέπει να δούμε ποιος είναι και ο πραγματικός μας εαυτός και το υποκείμενο. Προχωράμε. Αυτό το είπα προηγουμένως προφορικά, ότι έχει να κάνει με τον μακρόκοσμο και τον... Λοιπόν, και κάτι άλλο πάλι ως προς την αρχαιότητα. Υπάρχουν πολλά παράδοξα μέσα από όλες αυτές τις ιστορίες, γιατί όταν μιλάμε για αυτογνωσία, το γνώθηση αυτών, είναι δύσκολο κάποιο να καταλάβει ότι δεν υπάρχει το υποκείμενο και δεν υπάρχει ενδοσκόπηση. Αλλά θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό πολύ έτσι, επιγραμματικά. Ακόμα και ο Σοκράτης που μιλάει για την ψυχή, τη μεύτικη, μιλάμε για την ψυχή που βρίσκεται μέσα μου και όχι για την ψυχή μου. Αυτό μας παραπέμπει στην θεωρία της ανάμνησης και στις μετεμψυχώσεις. Δεν μιλάει για μετενσάρκωση ο Πλάτωνος. Ο Πλάτωνας όμως, ο πλατωνισμός είναι μια θρησκεία όμως. Οι Έλληνες είχαν έρθει σε επαφή με τους αρχαίους Αιγύπτιους κτλ. Και με αυτές τις θρησκείες που ακόμα και σήμερα είναι οι ανατολικές θρησκείες, ο Ινδουισμός και ο Βουδισμός. Και ο Πλάτων πιστεύει στην μετεμψύχωση και τη μετεσάρκωση, εμείς θα λέγαμε σήμερα. Λοιπόν, πιστεύουν ότι η ψυχή θα κάνει κύκλους, θα περάσει από το ένα σώμα, από το άλλο και όταν τελειωθεί, δεν θα χρειαστεί πλέον να ενσαρκωθεί. Αυτό που πιστεύει και ο Ινδουισμός και ο Βουδισμός σήμερα. Λοιπόν, μιλήσαμε λοιπόν για το θέμα της μετεμψύχωσης, για το οποίο μιλάει ο Πλάτωνας, επειδή πιστεύει ότι η ψυχή θα περάσει από κύκλους μετεμψυχώσεων μέχρι να τελειωθεί. Και ήθελα να πω απλώς ότι κατά την αρχαιότητα δεν υπάρχει μία ψυχολογία, αλλά ψυχολογίες στον πληθυντικό, ακριβώς όπως σήμερα. Και προχώρησε στο επόμενο. Και θα σου πω τι εννοώ με αυτό και θα σας πω τι εννοώ αυτό. Εννοώ ότι έχουμε μία πλατωνική ψυχολογία, μία αριστοτελική ψυχολογία, μία στοϊκή ψυχολογία. Δηλαδή έχουμε ακόμα και μέσα στην αρχαιότητα έχουμε και πολύ μοντέρνες αντιλήψεις. Έχουμε τον Αριστοτέλη που πλησιάζει πιο πολύ προς την νευροφυσιολογία. Όχι νευροφυσιολογία, φυσιολογία μάλλον. Ο Πλάτωνας είναι πολύ πιο έτσι, χωρίζει, είναι δύστης, χωρίζει την ψυχή από το σώμα κτλ. Αλλά έχουμε ψυχολογίες στον πληθυντικό, ακόμα και μέσα στην αρχαιότητα. Και είχαμε πει από την αρχή ότι ο εσωτερικός άνθρωπος και η ενδοσκόπηση αρχίζει στην ουσία με τον χριστιανισμό και με τον Ιερό Αυγουστίνο και το έργο του αυτό, Le Confession, η εξομολογήσει στον πληθυντικό. Δεν ξέρω να το μεταφράσω. Ναι, σωστά το λες, σωστά το λες. Πάμε στη μοντέρνα εποχή τώρα, La Modernité. La Modernité, δεν πρέπει να συγχαίουμε επίσης την
τη μοντέρνα εποχή, την εωτερική με τη σύγχρονη. Η σύγχρονη είναι κάτι πολύ, είναι πλησιέστερη σε εμάς. Η μοντέρνα εποχή αρχίζει ακριβώς με το υποκείμενο και το καρτέσιο. Δηλαδή στο 17ο αιώνα είμαστε ήδη μέσα στην νεωτερικότητα, μοντέρνητε, και μετά θα υπάρξει η μετανεωτερικότητα κτλ. Λοιπόν, από τη στιγμή που αναδύεται το υποκείμενο, είμαστε στο πρόσωπο του υποκείμενου, θα έχουμε τα λεγόμενα δικαιώματα του ανθρώπου και η φιλοσοφία η οντολογία, δηλαδή η έννοια του τι, οι φιλόσοφοι που έτσι αναρωτιούνται γύρω από το είναι, αυτή τη στιγμή μέσα στην εωτερικότητα θα περάσουμε από την οντολογία και το είναι στην πρωτοκαθεδρία του ατόμου, του υποκειμένου και της θελήσεώς του. Αν μιλήσω για το δίκαιο και τα νομικά επειδή με ενδιαφέρουν, το ίδιο συμβαίνει και εκεί, γιατί κάθε επιστήμη περίπου θα συμβεί το ίδιο πράγμα στη φιλοσοφία, στη νομική. Η νεωτερικότητα λοιπόν θα βρίσκω το εμαχκέ, δεν βρίσκω το πω στα ελληνικά, σηματοδοτείται. Σηματοδοτείται. Η νεωτερικότητα θα σηματοδοτηθεί από την εμφάνιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Παραδείγματος χάρη, η Αντιγόνη δεν θα μπορούσε να μιλήσει σήμερα χωρίς να γίνει έτσι αντικείμενο απεγμού μη γραπτοί νόμοι, πώς λέμε, τους άγραφους. Άγραφους νόμους. Οι άγραφοι νόμοι. Άρχισε να κουράζομαι, παρόλο που ήπια καφέ. Να μιλάει για τους άγραφους νόμους. Δεν θα μπορούσε παρά να επικαλεστεί τα δικαιώματα του ανθρώπου ή να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κτλ. Κτλ. Αν υπήρχε, π.χ. ένα δικαίωμα του ανθρώπου που να είναι το δικαίωμα της ταφής, του νεκρού αδελφού κτλ. Κτλ. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε ένα εντελώς άλλο πολιτισμικό πλαίσιο. Στην αυτονομία του υποκειμένου, που έχει τη θέλησή του και που μπορεί να την επιβάλλει. Προχωράμε λίγο παρακάτω και εδώ θα προχωρήσουμε αρκετά γρήγορα μέχρι το τέλος και είναι και μερικά slides που νομίζω δεν χρειάζεται να τα πούμε καθόλου. Πες με να πω παρακάτω. Επίσης, μίλησε για τον Τζον Λοκ, γιατί τον έβαλε εδώ, γιατί η έννοια του προσώπου, αν θεωρήσουμε ότι μπορούμε να το αποσαφηνίσουμε, να δώσουμε τον ορισμό ενός όντως, το οποίο είναι ευφυές, σκεπτόμενο, που έχει, έτσι, που έχει μια λογική που σκέπτεται, θα μπορούσαμε να πούμε ότι, να θέσουμε το ερώτημα, με αυτή την έννοια το φωτίς, πώς το λέμε τώρα, όχι το βρέφος, πριν το βρέφος, τι είναι μέσα στη γλία της μαμάς? Το έμβριο. Το έμβριο, Χριστέ μου, δεν έχω τις λέξεις, έχω χωριστεί, δες. Το έμβριο ή το βρέφος ή ένα μικρό παιδί ή ένας άνθρωπος με αναπηρία, σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό του Λοκ, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είναι πρόσωπο. Αν δηλαδή το πρόσωπο είναι εκείνο που έχει, που μπορεί να έχει αυτή την αυτονομία στη σκέψη, στη δράση κτλ. Σημαίνει ότι κάποιος άνθρωπος που δεν τα έχει όλα αυτά, σημαίνει ότι δεν είναι πρόσωπο. Και αυτό ανοίγει όλη τη συζήτηση, τη φιλοσοφική σήμερα, που από τέτοιων θεμάτων ακόμη και της ευθανασίας ή της έκτρωσης κτλ. Δηλαδή, είναι πρόσωπο ή δεν είναι πρόσωπο, είναι φόνος ή δεν είναι φόνος. Δηλαδή, όλα αυτά τα θέματα που έρχονται από τη φιλοσοφία επηρεάζουν άμεσα και την ομοθεσία ενός κράτους και την αντίληψη που έχουμε αυτών των πραγμάτων και την ψυχολογία. Και εδώ βλέπουμε πώς όλα αυτά τα θέματα συγκλίνουν. Θα περάσουμε παραπέρα. Θα πάω μέχρι το τέλος ώστε να αφήσω λίγο χρόνο στη συζήτηση. Θα έλεγα ότι η έννοια της αξιοπρέπειας και της αξίας του ατόμου που αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι είναι κάτι, είναι εγώ αλλαπέξαν, δηλαδή είναι κάτι που υπάρχει μέσα στην ανθρώπινη φύση και δεν αμφισβητείται. Παραδείγματος χάρη στην αρχαιότητα κάποιος που σκότωσε έχει χάσει αυτή την ανθρώπινη του ιδιότητα, πρέπει να τιμωρηθεί κτλ. Σήμερα ακόμα και ένας εγκληματίας θεωρείται ότι
δεν έχει χάσει, πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε σαν ανθρώπινο, να τον βοηθήσουμε να το ξεπεράσει κτλ. Θα περάσω τα θέματα. Αυτό δείχνει πώς φτάσαμε από κάτι το εντελώς απρόσωπο στην έννοια του προσώπου, του υποκειμένου, το οποίο και ακόμα και το υποκείμενο, το οποίο μπορεί να είναι στο περιθώριο της κοινωνίας, ή ο εγκληματίας, ή αυτός που δεν έχει όλες τις ιδιότητες του πολίτη κτλ. Ακόμα έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας να θεωρείται ένας άνθρωπος που έχει την αξία του. Αυτή είναι μία από τις κατακτήσεις της νεωτερικότητας, τα στοιχεία που θα τα κρατήσουμε δηλαδή, που είναι πολύ σημαντικά. Στην αρχαιότητα, στη Σπάρτη, το ανάπηρο παιδί θα το ρίξουν από το γιάδα. Είναι πολύ σκληρή η αρχαιότητα απέναντι στη διαφορετικότητα. Τουλάχιστον ένα από τα αιτήματα της νεωτερικότητας και της μετανεωτερικότητας είναι να δεχτούμε αυτή την διαφορετικότητα. Το λέω αυτό για να μην εξειδανικεύουμε την αρχαιότητα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι, όχι, πριν ήταν όλα καλά, όχι, δεν θα γίνουμε νοσταλγοί του παρελθόντος. Υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι εκπληκτικά και εξακολουθούν να μας εμπνέουν σήμερα, αλλά προς Θεού δεν θα υποστηρίξουμε ότι το παρελθόν εξειδανικεύεται και είναι ό,τι καλύτερο. Όχι, πρέπει να ζούμε την εποχή μας και εγώ πιστεύω είναι καλά που ζούμε σήμερα. Βεβαίως. Η ανάδυση του υποκειμένου και της αλήθειας του υποκειμένου έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και δεν θα βρισκόμαστε στην ψυχολογία αν δεν το πιστεύαμε αυτό. Μιλάμε για μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση της ζωής και της αφήγησης της ζωής. Η ανάδυση του προσώπου. Ακριβώς. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μιλήσαμε για την αρχαιότητα, αλλά μιλήσαμε και για σήμερα. Μπορείς να κατεβάσεις, αυτά δεν χρειάζεται, τα είπαμε πάνω κάτω, οπότε δεν χρειάζεται. Εδώ αναφερόμουν σε ένα συγγραφέα, τον Bernard de Jouvenel, που μιλάει για τις ακρότητες της μετανεωτερικότητας. Δηλαδή φτάσαμε στα υποκειμενικά δικαιώματα, που είναι το δικαίωμα στα πάντα. Είναι απαιτήσεις για μια εξατομικευμένη και συμφεροντολογική και ιδιωτικοποίηση των πάντων. Αυτό είναι η ακρότητα της νεωτερικότητας, της μετανεωτερικότητας. Δηλαδή, από το προσωπείο έχουμε ανάγκη να φτάσουμε στο πρόσωπο, αλλά το πρόσωπο έφτασε στον εγωκεντρισμό, έφτασε στον αρχισμό και έφτασε σε αυτά όλα που βλέπουμε σήμερα. Εντάξει, έχουμε φτάσει δηλαδή, επειδή ο άνθρωπος ξεπερνάει πάντα κάποια όρια, είμαστε στο θέμα της ύβρεως, είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου. Και αυτή τη στιγμή έχουμε περάσει το κατόφλι έτσι, του επιτρεπτού και του ευκταίου και βρισκόμαστε... Σχεδόν ξαναπέφτουμε στη βαρβαρότητα, θα έλεγα. Όταν έχουμε σε κάποια κράτη που κάποιοι άνθρωποι διεκδικούν το δικαίωμα στην κτηνοβασία, το δικαίωμα στην παιδοφιλία, σε λίγο θα δούμε το δικαίωμα στην αιμομιξία κτλ. Κτλ. Το καλό με τις αρχαίες κοινωνίες είναι ότι είχαν θέσει κάποια σαφή όρια σε κάποια πράγματα και σήμερα βρισκόμαστε... δεν υπάρχουν σύνορα, δεν υπάρχουν όρια, δεν υπάρχει τίποτα. Και βρισκόμαστε πάλι και σε ψυχολογικό επίπεδο. Να πούμε κάτι πολύ απλό, το ότι οι γονείς τους μαθαίνουμε να βάζουν όρια στα παιδιά τους, κάτι που θα ήταν αδιανόητο παλιότερα. Λοιπόν, εντάξει, τώρα μιλάω για τον Bernard de Jouvenel, που είναι ένας πολιτολόγος, οικονομολόγος και νομικός και συγγραφέας που μιλάει για αυτό το πρόβλημα. Προχώρησε λίγο, Θέκλα μου. Λοιπόν, ναι, μίλησα για αυτά, δεν χρειάζεται να τα ξαναπώ. Από το υποκείμενο πηγαίνουμε στον υποκειμενισμό, όπου υπάρχει το ισμός προς το τέλος. Μιλάμε για μια ιδεολογία, ένα ιδεολόγημα και μια ακρότητα. Και αν ξαναθυμηθούμε τον Αριστοτέλειο, που η αρετή είναι η μεσότης δύο ακροτήτων, δεν είμαστε ενάρετοι. Όταν περνάμε από μία ακρότητα στην άλλη. Η αρχαιότητα είχε μία ακρότητα, φτάσαμε στην άλλη. Προσπαθούμε τώρα να βρούμε αυτό το μέσον, την μεσότητα που θα αποτελέσει το ευκταίο και εκείνο που θα μας εξανθρωπίσει χωρίς να πέσουμε στη βαρβαρότητα. Και αποφάσισα να τελειώσω αυτή την παρουσίαση μιλώντας λίγο, όσον μιλάμε για το πρόσωπο, για τα ανθρωποειδή ρομπότ και για την τεχνητή νοημοσύνη, που μας επαναφέρει το ίδιο θέμα με διαφορετικό τρόπο.
Ήθελα να βάλω μερικά βιντεάκια, αλλά... Ας βάλουμε ένα βίντεο χωρίς ήχο. Κοίταξε, έχω κάποια βιντεάκια. Έχω δει το βιντεάκι που έχεις. Αυτά... Τώρα να το βρω, να το βάλω. Έχεις βάλει ένα βίντεο, δεν ήταν σε αυτό. Το έχω βγάλει. Εδώ είχα βάλει ένα... Εδώ, αυτό εδώ. Είναι καταπληκτικό γιατί δείχνει, βάλ το Θέκλα μου, δείχνει μία γυναίκα, μία καθηγήτρια σε πιο πανεπιστήμιο που έχει φτιάξει. Είναι ένα άνθρωπο, ιδέες ρομπότ, φαίνεται σαν γυναίκα. Όταν τις βλέπεις και τις δύο μαζί, είναι μία σωσία στο άλλο. Δεν ξέρεις ποιο είναι το ρομπότ και ποια είναι η γυναίκα. Και σε κάποιες περιπτώσεις... Να, βλέπεις. Ναι, βλέπω. Το έχω βάλει χωρίς ήχο. Βάλει χωρίς ήχο. Λοιπόν, ναι, ναι, επίτηδες το βάλω χωρίς ήχο. Ο ήχος δεν είναι σπουδαίος ο ήχος. Τι κάνετε και αυτή απαντάει. Με πολλοί που σας βλέπω. Ποιο είναι το όνομα του... Του σύζυγου σας. Λέει ότι... Αυτή της απαντάει, της λέει... Ναι, ναι, αλλά βλέπεις ότι κάνει λίγη ώρα να απαντήσει το ρομπότ. Γιατί έχει μείνει... Έχει να επεξεργαστεί τα θέματα. Επεξεργάζεται τα δεδομένα όπως ένας υπολογιστής που του βάζεις πράγματα και στα βγάζει. Της μοιάζει εντελώς η ίδια είναι, τώρα την είδα Βίκη. Από ό,τι βλέπω, Θέκλα μου, είναι ένα βίντεο, δεν είναι το ίδιο που είχα εγώ. Το έχουν αντικαταστήσει με ένα άλλο που είναι πληρέστερο, είναι πολύ καλύτερο. Που εγώ πάντως είχα ανοίξει το σύνδεσμο από την παρουσίαση, μου στείλες πριν και το είδα. Έχουν αλλάξει το βίντεο, είναι καλύτερο αυτό. Το πρώτο που είχα εγώ ήταν πιο απλό. Απαντάει και μάλιστα σε κάποιες χώρες υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί, αντικαθιστούν ανθρώπους σε κάποια, παραδείγματος χάρη σε ένα πολύ μεγάλο μαγαζί στο Τόκιο. Έχουν μία ότεστα κιόγια, μία, πώς τη λέμε, εκείνες τις κοπέλες που δέχονται τους πελάτες, τους καθοδηγούν και είναι ένα ρομπότ. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή απαντάει, βλέπεις. Êtes-vous un robot, magnifique, êtes-vous un robot, και αυτή απαντάει. Nadine, le robot à visage humain. Η Nadine, το ρομπότ με το ανθρώπινο πρόσωπο. Ακριβώς, ακριβώς. Je suis plus malin que tout autre robot. Είμαι πολύ πιο πονηρή, έτσι έξυπνη από τα άλλα ρομπό. Γιατί, της λέει. J'ai reçu le prix du robot. Ah, le plus humain qui soit. Μου δώσα, λέει, το... Πήρα το βραβείο του πιο ανθρώπινου ρομπότ που υπάρχει. Είμαι πολύ ανθρώπινη, λέει. Το μεξίμε, λοιπόν, με φαντούν, κοιτά. Κάνω μια ολόκληρη συζήτηση. Δεν είναι το ίδιο βίντεο, το έχουν αλλάξει, δεν πειράζει. Εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξω. Και μέχρι το θέμα της τεχνικής νοημοσύνης είναι το τελευταίο κεφάλαιο που θα μπορούσαμε να δώσουμε γύρω από την έννοια του προσώπου, μέχρι την έννοια της, καλά αυτό το πω στα γαλλικά, transhumanisme, που δεν ξέρουμε τίποτα πώς το μεταφράζουμε. Δηλαδή είναι, ξέρεις, παραδείγματος χάρη, πώς να το πω τώρα αυτό στα ελληνικά. Παραδείγματος χάρη, στην ιατρική χρησιμοποιείται πολύ αυτό. Δεν έχεις ένα πόδι, θα σου βάλουν ένα τεχνικό πόδι. Δηλαδή είναι ό,τι θα... Ό,τι μπορεί να αναπληρώσει τον άνθρωπο. Άνθρωπο, αλλά στο τέλος να δημιουργήσει σχεδόν τον υπεράνθρωπο, έτσι. Λέμε όλα αυτά τα ρομπότι, με όλα αυτά που υπάρχουν, θα φτάσει σε σημείο να ξεπεραστεί ο άνθρωπος, γιατί τα ρομπότ, παραδείγματος χάρη, έχουν τεράστια μνήμη, δεν κουράζονται, μπορεί να χαλάσουν, μπορεί να πάθουν ένα, αλλά όμως έχουν τεράστιες δυνατότητες, κάτι που ένας άνθρωπος... Εσύ σε κάνα δύο ώρες, εντάξει, θα έχεις κλατάρει, ας πούμε, θα θες να κοιμηθείς. Το ρομπότ μπορεί να χαλάσει και ο άνθρωπος πρέπει να είναι από πίσω για να το ρυθμίσει κτλ. Αλλά έχει δυνατότητες πολύ παραπάνω, εφόσον έχει μνήμη, έχει επεξεργάσει δεδομένα. Έχει σχεδόν τις γνωστικές λειτουργίες και γνωστική και η γνωστική ψυχολογία, που έχει κάνει τεράστια άλματα σε αυτό το... σε αυτό το τομέα, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι ψυχολόγοι βρίσκονται πίσω από την τεχνητή νοημοσύνη. Ποιος μελέτησε για πρώτη φορά την νοημοσύνη, ποιος έφτιαξε τα τεστ νοημοσύνης. Όλες αυτές οι γνωστικές λειτουργίες έχουν μελετηθεί από την ψυχολογία, την καινούργια αυτή επιστήμη που δημιουργήθηκε τα τέλη του 10ου αιώνα και έχει μόνο 100 χρόνια ζωή. Όπως έλεγε λίγο παραπάνω τώρα. Ο Ebbinghaus έλεγε ότι η ψυχολογία έχει ένα, πώς το έχω πει στα γαλλικά, «elle a un très long passé, mais une courte histoire». Έχει ένα πολύ μεγάλο παρελθόν, όπως έρχεται η δημιουργιότητα, αλλά μια πολύ μικρή ιστορία. Μάλιστα. Είναι μια επιστήμη. Λοιπόν, μιλάμε μετά για το συμπεριφορισμό, μιλάμε
για τη τεχνική νοημοσύνη και αυτά είναι θέματα ψυχολόγων. Ναι, τις έχω βρει τώρα. Λοιπόν, πάνω σε αυτό το θέμα σταματάω. Α, και ένα τελευταίο. Η Σοφία, έτσι την είχαν ονομάσει, είναι ένα ρομπότ, το οποίο φτιάχτηκε στη Σαουδική Αραβία και της έδωσαν, λέει, την υπηκότητα. Αν σκεφτούμε ότι σε αυτές τις χώρες η γυναίκα κρύβει, πρέπει να κρύβει το πρόσωπό της, γιατί το ερμηνεύουν διαφορετικά. Αλλά εμείς, επειδή μιλάμε για πρόσωπο, θα μιλήσουμε για το πρόσωπο που είναι κρυμμένο, έτσι. Με την, πώς τα λέμε αυτά τα ελληνικά, λουφουλάχ. Λοιπόν, η μουσουλμάνα γυναίκα η οποία πρέπει να κρύβει το πρόσωπό της και δεν έχει κανένα δικαίωμα, αλλά στην ίδια χώρα, σε αυτή τη Σαουδική Αραβία, ένα ρομπότ, μια γυναίκα, της επιτρέπουν να έχει ακάλυπτο πρόσωπο, της δίνουν ακόμα και την υπηκότητα σαν να είναι ένα πραγματικό πρόσωπο. Δηλαδή σε αυτήν στο ρομπότ αναγνωρίζουν την έννοια του προσώπου, σαν να μην είναι σαν να είναι ένα πραγματικό ανθρώπινο, ενώ το να είσαι γυναίκα σε αυτές τις χώρες, ευτυχώς που δεν ζούμε σε αυτές τις χώρες, θα έλεγα. Ή στο Αφγανιστάν. Το λέω και εγώ. Λοιπόν, θέλω να σταματήσουμε εδώ. Αυτό έχω βάλει στο τέλος για να δείξω τα παράδοξα και τις ερωτηματικά που δημιουργεί η εποχή μας. Άλληλα. Που ξεκινήσαμε και που ήρθαμε. Αυτό, Θέκλα μου, είναι ένα βιβλίο του κύριου Σταμάτη Τζιτζή, που είναι εξαιρετικός επιστήμονας και φίλος. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος μου φίλος στη Γαλλία μαζί του. Πέρασε από το ίδιο. Είναι καθηγητής ποινικής φιλοσοφίας, νομικός. Καθηγητής ποινικής φιλοσοφίας. Ακριβώς. Πολύ σημαντικός άνθρωπος εδώ στο Παρίσι. Έχει γράψει αυτό το βιβλίο και σκιόλα Περσόν, που τα λέει όλα αυτά και πολύ περισσότερα. Και είναι ένα βιβλίο και το έβαλα. Έχω βάλει το εξώφυλλο για να το δείξω. Λοιπόν, όλα αυτά δεν ήταν παρέα μία εισαγωγή για να μιλήσουμε για το χαρακτήρα την άλλη φορά. Λοιπόν, άρα έχει τελειώσει το PowerPoint. Είναι πάρα πολύ ωραίο το γεγονός ότι καταφέραμε για πρώτη φορά σε βιντεοκλήση που καταγράφεται να δείξουμε και το PowerPoint. Μαζί σου κάνω άλματα, Βικούλα. Εγώ κάνω άλματα μαζί. Λοιπόν, εγώ τόση ώρα δεν μιλούσα για αποσεβασμό και για να σε αφήσω να τα πεις εσύ, γιατί έκανες και τη μετάφραση από τα γαλλικά στα ελληνικά. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι με πολύ αγάπη προετοίμασες αυτή την παρουσίαση. Είχες κάνει μια ανάλογη παρουσίαση. Πού την είχες κάνει, Βική? Στο Παρίσι είχες κάνει. Στο νοσοκομείο θέλανε αυτό το θέμα του προσωπείου στο πρόσωπο, θέλανε την φιλοσοφική πλευρά και το έκανα με μία ψυχίατρο που ήταν μαζί μου και έκανα διάλογο μαζί του. Το είχε γίνει πριν μερικούς μήνες, θυμάμαι που το είχες ανεβάσει. Τώρα, 12 Νοεμβρίου είχε γίνει, το είχα ανεβάσει. Αλλά για μας η Βίκη το έχει μετατρέψει και έχει βάλει το φιλοσοφικό με το ψυχολογικό μαζί κομμάτι. Στην ουσία μας έχει δώσει το απάβγασμα της σύνδεσης, της ένωσης που κάνεις δύο τόσο κοντινών αλλά και τόσο μακρινών κλάδων όπως η φιλοσοφία και η ψυχολογία. Επίσης, να το πούμε κιόλας ότι ασχολείσαι πάρα πολύ και με την ποινική φιλοσοφία που σε ενδιαφέρει. Ναι. Αλλά αισθάνομαι ότι είμαι πολύ μικρή κι εγώ, δηλαδή μαθαίνω κάθε μέρα μέσα από όλα αυτά. Μου αρέσει να τα συνδυάζω όμως. Νομίζω δεν θα μπορούσα να κάνω ψυχολογία χωρίς να έχω τη φιλοσοφία από πίσω, να με στηρίζει, να με εμπνέει και να με συμπληρώνει. Με τον ίδιο τρόπο που η φιλοσοφία νομίζω θέτει ερωτηματικά και επιστημολογικής φύσεως και ηθικής σε όλες τις επιστήμες και στην ψυχολογία. Γι' αυτό εγώ τα έχω ανάγκη όλα αυτά. Ετοίμασε η Βίκη για μας αυτή την παρουσίαση. Είναι μια παρουσίαση η οποία είναι αρκετά θεωρητική, δεν είναι εύκολη παρουσίαση. Βοηθάει πάρα πολύ το γεγονός ότι είναι η γραπτή παρουσίαση, γι' αυτό την έχουμε μοιραστεί την οθόνη, γιατί κάποιος μπορεί να τη σταματήσει να διαβάσει, την παρουσίαση και να καταλάβει καλύτερα αυτά που εξηγούν. Βίκη μου, αυτό που κατάλαβα εγώ από όσα έχω παρακολουθήσει είναι ότι όσο εξελίσσεται ο χρόνος,
όσο προχωράει η ανθρωπότητα, τόσο περισσότερο επικεντρώνεται στον άνθρωπο, ως οντότητα, ως πρόσωπο. Είναι έτσι συγκλονιστικό, θα έλεγα, ότι μέχρι τον Καρτέσιο δεν υπήρχε το πρόσωπο. Ήταν το υποκείμενο. Το υποκείμενο. Το υπάρχει με τον χριστιανισμό. Ο χριστιανισμός έφερε το πρόσωπο, του έδωσε μια οντολογική διάσταση. Πριν τον χριστιανισμό δεν υπήρχε αυτό, πρέπει να το πούμε. Η μοναδικότητα του προσώπου, που δεν είναι απλά... Η ψυχή. Και είπαμε ότι την επόμενη φορά θα μας μιλήσεις για το χαρακτήρα, είπες. Ήθος ανθρώπου δαίμων, λέει ο Ηράκλητος. Δηλαδή, το ήθος, δηλαδή, η χαρακτήρα κάθε ανθρώπου είναι ο Θεός του, η μοίρα του. Και έτσι ορμόμενοι από αυτό, καπούμε γιατί και πώς διαμορφώνεται τελικά ο χαρακτήρας. Δεν θα μιλήσουμε απλά για την προσωπικότητα, τις θεωρίες της προσωπικότητας ή τις διαταραχές της προσωπικότητας, αλλά θα ήθελα να δώσω μια ψυχαναλυτική ερμηνεία του πώς διαμορφώνεται ο χαρακτήρας μέσα από τα ψυχοσεξουαλικά στάδια και βέβαια πώς το περιβάλλον μπορεί να διαμορφώσει χαρακτήρα και τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα εφόσον μέσα από μια έτσι σημαντική, μέσα από την αυτογνωσία καταλαβαίνουμε πώς λειτουργούμε και γιατί και γιατί έχουμε την προσωπικότητα που έχουμε ή τη δομή. Τι θα μπορούσαμε να αλλάξουμε εφόσον είναι κάτι που έχει χαρακτήρα. Σε ποιο βαθμό μπορούμε να αλλάξουμε και τι δεν μπορούμε. Άρα είναι εντελώς πρακτικό το θέμα. Έχει να κάνει με το αν ο χαρακτήρας μας αλλάζει ή όχι και πώς μπορούμε στην... Θα έχει ένα θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά με... Αλλά θα είναι και πρακτικό και χρήσιμο. Και έτσι προεκτάσεις, διότι ο καθένας από εμάς θέλει να ξέρει καταρχήν ποιος είναι, μετά, γιατί είναι αυτό που είναι και στη συνέχεια τι μπορεί να αλλάξει ή τι πρέπει να αποδεχτεί, γιατί δεν θα μπορέσει να το αλλάξει. Και νομίζω ότι όλη μας η διαδρομή στη ζωή έχει να κάνει με αυτή την αποδοχή, αλλά και αυτή την προσπάθεια να περάσουμε σε κάτι άλλο. Και επειδή μιλήσαμε για το πρόσωπο και την ταυτότητα, εμείς χτίζουμε ταυτότητα και ενώ ο χαρακτήρας είναι ένας σκληρός πυρήνας, ας πούμε, που δεν αλλάζει, η προσωπικότητά μας εξελίσσεται καθόλου τη διάρκεια της ζωής μας και μπορούμε και να αλλάξουμε ζωή. Που λέει το τραγούδι, πήραμε τη ζωή μας λάθος, αλλά μπορεί και να μην την έχουμε πάει λάθος, αλλά αν δούμε ότι κάτι έχουμε κάνει λάθος, δεν είναι ποτέ αργά να αλλάξουμε, να πάρουμε μια νέα στροφή. Κάθε να δω, κάπως έτσι τα έχω δει τα πράγματα, δεν ξέρω τι λέτε. Και τα μοιράζομαι μαζί σας επειδή μόνο μου τα σκέφτομαι πολλές φορές. Τα κάνω και στα μαθήματα, αλλά αισθάνομαι ότι τα μαθήματα δεν μου φτιάχνουν. Τα περισσότερα παιδιά πρέπει να δώσουν εξετάσεις και το άγχος των εξετάσεων τους κάνει όχι τόσο πολύ να ενδιαφέρονται για κάτι παραπάνω. Έχω πιο πολύ το άγχος του μαθήματος. Ενώ εμείς τα μοιραζόμαστε όλα με έναν τρόπο... είναι ανιδιοτελής, δεν έχουμε κάποιο έτσι μια εξωτερική υποχρέωση, αλλά είναι η ανάγκη του μοιράσματος και της συζήτησης μεταξύ μας που γίνεται και με τον κόσμο και με σένα και με τις άλλες φίλες ψυχολόγους. Ξέρεις τι, έρχεται ο καθένας και φέρνει το δικό του το λιθαράκι, τη δική του την οπτική, τη δική του την προοπτική και εμπλουτίζει την κοινή εμπειρία και αυτό μας κάνει πολύ πιο σοφούς και πολύ πιο πλούσιους. Ακριβώς, Τέκλα μου, και επειδή υπάρχει μια κοινότητα γύρω από σένα με πολλούς φίλους και υπάρχει αυτή, είπαμε, η πολύ έτσι, φιλική και καλοπροαίρετη ατμόσφαιρα, μοιραζόμαστε πολλά πράγματα και γινόμαστε καλύτεροι κάθε μέρα, πιστεύω. Λοιπόν, άρα σήμερα μάθαμε πράγματα φιλοσοφικά, ψυχολογικά, για το προσωπείο και το πρόσωπο από τη δόκτωρα Βασιλική Πηγή Χριστοπούλου, την αγαπημένη μας τη Βίκη τη Χριστοπούλου, που είναι... Είσαι ένα από τα φανάρια της κοινότητας. Έχουμε διάφορα φανάρια. Φανάρια με την καλή έννοια, ρε. Με το πως το φανάρι που κρατούσε ο... Θύμισέ μου. Ναι, και έψαχνε τον άνθρωπο. Μας φωτίζεις. Γι' αυτό λέω φανάρι, ότι μας φωτίζεις στο δρόμο. Εγώ έχω συνεπαρθεί... Αλήθεια. Έχω συνεπαρθεί από την παρουσίασή σου,
Πραγματικά ένιωσα ότι είμαι ξανά στα πανεπιστημιακά έδρανα να παρακολουθώ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, Θέκλα μου, που έτσι... Και θέλω να ξέρεις ότι σε αγαπάμε και ότι περιμένουμε και το επόμενο που είναι πιο πρακτικό. Εγώ σας αγαπώ και θέλω να μοιράζομαι τις σκέψεις μου και τις μελέτες μου με εσάς. Είναι κάτι, πάντα σας παρουσιάζω κάτι προσωπικό, όπως εγώ το έχω συλλάβει και το παρουσιάζω. Μ' αρέσει να το μοιράζομαι αυτό. Όπως και εσύ μοιράζεσαι τόσα πολλά. Τα πάντα, θα έλεγα. Σε ευχαριστώ πολύ, Θέκλα μου. Και εγώ, Βαφίκη μου, φιλιά πολλά. Καλά, σ' αγαπάμε. Γεια, γεια, γεια.